Έλα, για πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό με τους κομμαροφοπίδινο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήριες, καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοκλατοκοτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα, γιάχμα, ελάτε στην παρέα μας! Για κοπιάστε, για καμ του δόθε! Ελάτε να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικιά ζουμουσάδα. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε. Παρασκευήλα σήμερα και έχουμε κλήρωση Europa League. Εκεί που ο Γαύρος πανηγυρίζει χθες που πέρασε. Κάποιοι από τους δικούς μας κάνουν μουτσούνες. Δηλαδή τους κακοφαίνεται που παίζουμε στο Europa League. Δείτε λίγο επικοινωνιακά πώς παίζει ο Ολυμπιακός. Φέρνει ένα 36χρονο που το λένε και γιαγιά. Δεν λέω, μεγάλος παίκτης ήταν κάποτε, πριν από 2-3 χρόνια. Φέρνει και το παρουσιάζει το θέμα ότι φέρνει αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα αμυντικό χαφ του κόσμου. Μπαίνει να παίξει, πρέπει να φάει 4 γκολ χθες με την Μπέρνη. Μπαίνει να παίξει τώρα στο Europa League. Θρίαμβος, θριαμβολογία. Το Europa, το αναβαθμισμένο, το έτσι το αλλιώς βλέπετε. Βγαίνει ο κομπλεξικός με τον ΠΑΟΚ Μπαρμπάκος. Αυτό τον Μπαρμπαδέλη, ο γραφικός, ο πιο γραφικός και από βόλτα με γόνδολα με ολόγιο μου φεγγάρι στη Βενετία, πιο γραφικός. Και στην κάθε του κουβέντα έχει μέσα τον ΠΑΟΚ. Πώς γουστάρω που ξυπνάς και κοιμάσαι με τον ΠΑΟΚ στην έγνοια σου μέσα. Ελπίζω λέει να φέρουν βαθμοί λέει η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός στα ευρωπαϊκά τους μάτς. Για τον ΠΑΟΚ κουβέντα. Το ότι έπαιξε 6 μάτσο πάω κουβέντα, έτσι. Και ότι ήταν 5 μάτσα έτοιτος. Αλλά εκεί που ξεπέρασε τον εαυτό του, ο γραφικός Μπαρμπασάβας, είναι που λέει, ποια τούμπα λέει, την καυτή την έδρα λέει της Μπέρνλι την είδατε. Έτσι, θέλω να με έχεις μέτρο σύγκρισης. Θέλω στο μυαλό σου μέσα να έχεις εφιάλτες με την τούμπα. Και ελπίζω αυτή τη φορά να βγεις να παίξεις, να μην κάνεις κακάκια. Να μην γίνει δίχρωμη η λευκή κάλτσα. Αυτά έτσι για το ξεκίνημα, έτσι για να μου γαμπέτει να πούμε, για να σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Είμαι ο Κώστας Τσαρός, έχω μαζί μου Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα, αγόρι μου, αδερφέ μου, στήριγμα. Εδώ είμαστε, θα πάμε μαζί τις επόμενες 2 ώρες για να κάνουμε μου γαμπέτει, να ακούσουμε τα τραγουδάκια μας, να κάνουμε τις αναλύσεις μας, να δώσουμε σήμερα και 2 τραπεζούκλες στην ανακαινισμένη Λαδόκορα, να πάρετε την παρέα, να πάτε να γουστάρετε σε ένα υπέροχο. Σε ένα υπέροχο μαγαζί με καταπληκτικά φαγητά. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Ανοίξαμε και τον μπλιμπλίκι, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε τα μηνύματά σας. Τη δε εκπομπή την ακούτε σε επανάλα στο zoomusu.gr. Καθυστερήσαμε λίγο αυτές τις μέρες γιατί κάνουμε κάποιες αλλαγές. Θα το αλλάξουμε τελείως το site, θα το μορφύνουμε. Να το κάνουμε πιο εύπεπτο, πιο λιτό, πιο όμορφο. Δεν καθόμαστε στα αυγά μας. Μεγάλος Γιάννης Μανουκίδης έχει αναλάβει και πάλι ο άνθρωπος. Τον ευχαριστώ και δημόσια και αυτόν και τα δυο αγόρια του που σαν να είναι δικό τους. Σαν να είναι δικό τους. Μη σας πω το αγαπάνε πιο πολύ από μένα. Που μέσα στην αναμπομπούλα όσο χρόνο βρίσκω να ασχοληθώ. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Αιώνιος χορηγός. Ό,τι θέλετε σε smartphone, ό,τι θέλετε σε tablet, σε laptop. Ό,τι θέλετε σε τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ό,τι θέλετε, ό,τι υπάρχει σε συσκευή, μικρή ή μεγάλη, εκεί. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό, 51, πάμε στα 52 χρόνια προσφοράς στη Θεσσαλονίκη, στον πελάτη, στον οικογενειάρχη, στον καταναλωτή, στα ζευγάρια, στα νέα ζευγάρια, στους φοιτητές, παντού. Παντού, γι' αυτό τον αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος. Χθες ήταν να κληρώσω κάτι, δεν το έκαψα γιατί είχαμε στενάχωρη ημέρα. Το φιλάω όμως για μια ευχάριστη και θα δώσουμε και υπέροχα δώρα από εκεί. Χορηγός πρώτης ώρας είναι και τα αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, Velvet di Bosco. Μπείτε και ζητήστε. Άκουσα, πες τον Κωστή, αυτή την γεύση. Τι είναι αυτό το Velvet di Bosco που λέει ότι είναι δική σου πατέντα και δεν το τρώμε πουθενά αλλού. Φάτε το και θα με θυμηθείτε όπως και τον Άννα Μέλια, όπως και το Νοαζέτα, Φουντούκι, όπως και όλες τις γεύσεις υπέροχες. Και θα με θυμηθείτε στα 2 ζαχαροπλαστεία, στην Καραολή και Δημητρίου, στον Εύωσμο, αλλά και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ.
Λέω πάντα, το ξέρετε οι παλιοί ακροατές, ότι όταν έχει συμβεί κάτι πολύ μεγάλο, όταν έχει συμβεί κάτι πολύ δυνατό, καταλαβαίνω το τι πραγματικά έχει συμβεί τη μεθεπόμενη μέρα. Πόσο δυνατό ήταν αυτό που έγινε, πόσο θα μας αφήσει μνήμες μέσα μας, πόσο αντίκτυπο έχει στη ζωή μας, τι μου αφήνει, τι συναισθήματα μου δημιουργεί, το καταλαβαίνω περισσότερο τη μεθεπόμενη και μετά. Αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε να περάσει μία μέρα. Το κατάλαβε ήδη από χθες. Πόσο δυνατό ήταν αυτό που έγινε το βράδυ της Τετάρτης στην κατάμεστη Τούμπα. Που η εικόνα της, η μαγική εικόνα της, με το λαό να σμπρώχνει την ομάδα, να βγάζει τα λαρίγκια του, να αποθεώνει στο τέλος με το χειροκρότημα παρά την πικρία του, να καταθέτει ψυχή, κάθε εκμάδα δύναμης. Έκανε το γύρο του κόσμου, αποθέωση από τα ειδησιογραφικά πρακτορία στην Πορτογαλία, αποθέωση από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, εικόνες μέσα από το YouTube. Για μια ακόμα φορά ανέδειξαν τον μεγαλείο του συλλόγου. Συγκλονιστικός ο κόσμος. Συγκλονιστικός ο κόσμος. Και είπα και εχθές, το επαναλαμβάνω εις έτη μια φορά, ότι όταν έχει χαρά ο κόσμος, όταν έχει πανηγύρι, όταν έχει μια μεγάλη πρόκριση, όταν έχει ένα μεγάλο αποτέλεσμα, σε ντέρμπι, αυτά, πολλά γκολ, είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ εύκολο μάλλον, εύλογο, πολύ λογικό να υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα στην κερκίδα. Το δύσκολο, και εδώ είναι η μαγεία του κόσμου, γι' αυτό λέμε ότι είναι μοναδικός αυτός ο λαός, το δύσκολο είναι στη στενάχωρη, στην πιο πικρή μέρα, γιατί την περιμέναμε πώς και πώς αυτή την πρόκριση, πολλά πολλά χρόνια, και δεν ήρθε. Στο επώδυνο λοιπόν βράδυ να βρίσκεις τα αποθέματα να αποθεώσεις αυτό που αγαπάς. Να του δείξεις την καψούρα σου, να του δείξεις την αναγνώριση, να του δείξεις την ευγνωμοσύνη που σε έκανε περήφανο όλες τις προηγούμενες εβδομάδες, όλους τους προηγούμενους μήνες. Αυτό ήταν το χειροκρότημα, δεν αφορούσε μόνο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα πρέπει το συντομότερο δυνατό, εγώ αφιέρωσα το πρώτο δεκάλεπτο, το συντομότερο δυνατό πρέπει να κοιτάξουμε αυτά που έρχονται. Την Κυριακή στη Νέα Σμύρνη παίζουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και θα σας πω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από τους 3 βαθμούς που τους θέλουμε σε μια έδρα που πάντα συναντάμε δυσκολίες. Θυμάστε πέρσι τι έγινε. Θέλουμε... Γιατί από εκεί και μετά κάναμε το σερί, το θυμάστε έτσι. Δηλαδή εκεί έγινε, κοντέψαμε να χάσουμε στο τελευταίο λεπτό, τελικά ισοφαρίσαμε, αυτά μια κατάσταση στενάχωρη. Εκεί έφτασε μια ανάσα από τον απολυθεί ο Λουτσέσκου. Σύμφωνα με τα μέσα έτσι, όχι ότι είχαν αποφασίσει να τον διώξουν, απλά έπαιξε εκεί με τη φωτιά. Και μετά ξάνθηκε πέρα, έτσι, ξεκίνησε αυτή η ξέφρενη πορεία, αυτό το τσουνάμι, το ασπρόμαυρο, το τρένο που δεν σταμάτησε πουθενά, με μια μικρή ενδιάμεση διακοπή μόνο στον Αστέρα Τρίπολης, που σάρωσε τα πάντα και κατέκτησε το double μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Πήρε τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλον, με έναν αγώνα λιγότερο μάλιστα. Θα το λέμε συνέχεια, δεν το ξεχνάμε, αυτό θα μας οδηγήσει φέτος. Όλους αυτούς λοιπόν που έβγαλαν γλωσσίτσα τώρα, που πάτησαν χθες πάνω στη στεναχώρια του κόσμου για να ειρωνευτούν οι τίποτες, οι πουθενάδες που έβγαλαν γλώσσα, όλους αυτούς θα τους βρούμε μπροστά μας. Θα τους βρούμε μπροστά μας τώρα, στο πρωτάθλημα. Εκεί λοιπόν, κάνε αυτό που ξέρεις ΠΑΟΚ. Κάνε αυτό που έκανες πέρσι. Μην τους αφήσεις να σηκώσουν κεφάλι. Μην τους αφήσεις. Παρεπιπτόντως, επειδή υπάρχει θεία δίκη και είμαστε όλοι ανήψια της, περιμένω ότι θα της τον κάνουν τόσον. Περιμένω, επειδή υπάρχει θεία δίκη, θα της τον κάνουν τόσον. Πρώτον, δεν λέω ότι είναι για ποδόσφαιρο, είπα ότι είναι για ποδόσφαιρο, δασκαλάκι, είπα, όχι. Είπα ομάδα, δεν είπα, είπα για κλήρωση, δεν είπα, είπα που αναφέρομαι, όχι. Ποιον θα της κάνουν, ούτε αυτόν είπα, αυτόν ένα μηδέν. Περιμένω μετά από αυτά που βγήκαν χθες να τις τον κάνουν τόσον. Σαν την τρύπα του μετρό. Πειράζει που είμαι κακεντρεχής.
Έτσι μου βγαίνει, έτσι το λέω. Δεν αναφέρθηκα ούτε σε ομάδα, ούτε σε κληρώσεις, ούτε πουθενά, ούτε σε τίποτα, ούτε σε κάποια κυρία αναφέρομαι. Έτσι λέω εγώ. Έτσι ρε παιδί μου, επειδή είμαστε όλοι ανήψια της Θείας Δίκης. Αυτά. Μπροστά λοιπόν είναι ο Πανιώνιος. Και γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το παιχνίδι, ήδη εχθές είδατε, βγήκαν κάποιοι να γκρινιά, με ένα στραβό αποτέλεσμα, σβήσαν μονοκοντιλιά μία ξέφρενη πορεία των τελευταίων μηνών και πριν το καλοκαίρι και το double και όλα και την μπαλάρα που έπαιξε η ομάδα και όταν ξεχάσαν όλα, με τη μία. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει, γιατί μετά έχουμε 15 μέρες διακοπή. Τι έχουμε 15 μέρες να ακούσουμε από αυτούς που περιμένουν στη γωνία την κρίνια. Την περιμένουν, ζουν από αυτή, αναπνέουν. Και δεν μιλάω τόσο για οπαδούς και ανθρώπους στα τηλέφωνα και ακροατές, όσο για αυτούς που ζουν με την αναμπομπούλα στον ΠΑΟΚ. Που περιμένουν στα μικρόφωνα να βγάλουν χολή. Φανταστείτε τι έχουμε να ακούσουμε. Άρα, για να αποφύγουμε αυτή την εσωστρέφεια πάλι, και γι' αυτό δηλαδή, όχι μόνο γι' αυτό, πάμε να πάρουμε το παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη, πάμε να δείξουμε ποιος πραγματικά είναι ο κορυφαίος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένα μόνο πράγμα, εύχομαι να μην επηρεάσει όσο το δυνατόν, όσο αυτό είναι εφικτό, αυτός ο αποκλεισμός από το Champions League τους παίχτες στην ψυχολογία τους. Περιμένω να δω ένα δυνατό πασχαλάκι να συνέρχεται γρήγορα από μια τόσο μεγάλη γκάφα. Δεν ομορφαίνουμε, δεν εξοραίζουμε, δεν βάζουμε στουπέτσι επάνω στη ρητίδα για να σκεπάσουμε, δεν βάζουμε make-up. Μεγάλο λάθος. Θα ζεις με αυτό, φίλε. Όπως αποθεώθηκες όταν έπιανες τα πέρα, όταν κατέβαζες τα ρολά, όταν ήσουν συγκλονιστικός, έτσι πρέπει να μάθεις να ζεις και με αυτό. Τεράστιοι ποδοσφαιριστές έχουν περάσει από Πριονό Κορδέλα και βρέθηκαν μέσα σε λίγες μόνο στιγμές από την αποθέωση, από τον Αδριάντα και τα μικρά αγαλματίδια στον Γκεάδα και στα Τάρταρα. Έτσι είναι η ζωή του ποδοσφαιριστή. Και για να είσαι πραγματικά μεγάλος, πρέπει να το αντέχεις αυτό. Πρέπει να μάθεις να το διαχειρίζεσαι, να αντιπαρέρχεσαι τέτοιες καταστάσεις. Και να λες, εντάξει, εγώ είμαι που έκανα το λάθος. Σκυλιάζω στη δουλειά, θα κάνω ένα σερί τώρα να φάω γκολ πόσο καιρό, όπως πέρσι. Δεν θα περνάει ούτε μίγα, ούτε κουνούπι. Για να δείξω ότι είμαι δυνατός. Αν αυτό το πράγμα το σκέφτεσαι σε κάθε σου έξοδο, σε κάθε σου απόκρουση, σε κάθε σου κίνηση με τα πόδια ή χωρίς αυτά, τότε δεν θα έχεις μέλλον. Και στο λέει κάποιος που ξέρεις ότι πάντα μιλάει με αγάπη, ακόμα και στην κριτική του. Όχι μόνο σε σένα, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα τέσσερα γράμματα. Έχω πει πολλές φορές, είναι σαν να μαλώνεις το παιδί σου. Χαίρεσαι όταν το μαλώνεις το παιδί σου, όταν δεις κάτι στραβό. Όχι βέβαια. Πονάει η ψυχή σου. Ξέρεις όμως ότι πρέπει να το κάνεις όταν έχει κάνει κάτι στραβό. Για να μην το ξανακάνει. Επειδή το αγαπάς, το σχολιάζεις. Επειδή το αγαπάς, το ορμηνεύεις, το μαλώνεις, το συνετίζεις όταν κάνει κάτι λάθος. Δεν είσαι περιχαρής, δεν θριαβολογείς. Είδε, τα παγώ. Δεν βγαίνεις στο καφενείο να το διαπομπεύσεις. Ο γιος μου ο Μαλαμπίμπι έκανε αυτό. Η κόρη μου η τάδε έκανε και. Όχι. Τη μαλώνεις, πονάς εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι κομμάτι του εαυτού σου, το κάνεις με πόνο, αλλά πρέπει να το κάνεις. Δεν γίνεται να κάνεις τα στραβά μάτια. Αν κάνεις τα στραβά μάτια, αδιαφορείς, δεν αγαπάς πραγματικά. Το να βγούμε λοιπόν και να πούμε ότι όλα είναι τέλεια και δεν έγινε τίποτα, είναι επίσης λάθος. Όσο λάθος όμως είναι, να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Να ξεχάσουμε, να ρίξουμε ανάθεμα σε αυτήν την ομάδα, να του βγάλουμε όλου άγνωστου, άγνωστου ο Λουτσέσκου, άγνωστου ένα, όχι δεν μπορεί ο ένα, δεν μπορεί ο άλλο, εντάξει. Ένα πράγμα μόνο είναι βέβαιο. Έπρεπε οι καινούργοι παίκτε να είναι νωρίτερα εδώ. Αυτό είναι το βέβαιο. Έρχεται τώρα, όπω φαίνεται, ένα σπουδαίο εξτρέμ, ο Λάζαρ Μάρκοβιτ από τη Λίβερπουλ. Προφανώ. Νωρίτερα δεν έρχονταν. Είδαμε τι έγινε με τον Βέρμπλουμ. Βγάλαμε καντήλες, φλίκτενες. Σήμερα αύριο. Δεν αποφάσισε νωρίτερα. Περίμενε κάτι άλλο. Δεν του ήρθε. Ήρθε αργά. Άχρηστος ήταν στα δύο μάτς με την Μπενφίκα.
Δεν μπορούσε να μου είναι χρήσιμος. Πεκταράς. Θα το χρησιμοποιήσουμε μετά. Όχι όμως να βγάζουμε στον τάκο όλους αυτούς που μας χάρισαν το double, το κύπελο, το πρωτάθλημα. Αυτοί οι ήδη υπάρχοντες μας έδωσαν το έναυσμα να πούμε πόπο λαός και τι ομάδα. Δύο φορές την εβδομάδα. Να τη χαζεύει όλη η Ελλάδα, όχι μόνο. Αυτοί οι ίδιοι είναι. Γι' αυτό έλεγα όλο το καιρό που βγαίνατε και λέγατε τα αποθεωτικά λόγια. Παιδιά, κρατήστε μια καλή κουβέντα για τη στραβή μέρα, μπορείτε? Και όντως ο περισσότερος κόσμος το έκανε. Εγώ δεν θα πω ότι αυτοί που βγήκαν να κριτικάρουν πιο σκληρά είναι λιγότερο ΠΑΟΚ. Δεν μιλάω για αυτούς. Μιλάω για κάποιους που περιμένουν πραγματικά τη στεναχώρια του κόσμου για να δημιουργήσουν φασαρία. Για να φέρουν αναστάτωση, να διαταράξουν το κλίμα. Εννοείται ότι θα κάνουμε και ήττες. Και εννοείται ότι κάποιες ήττες όπως αυτή πονάνε πιο πολύ και αφήνουν περισσότερα απόνερα από ότι μία απλή ήττα σε ένα μάτς πρωταθλήματος, σε ένα μάτς κυπέλου. Δεν θα μας πάρει όμως κανένας την αγάπη για την ομάδα αυτή. Δεν θα μας διαταράξει κανένας το οικογενειακό κλίμα. Κανένας δεν θα βάλει χέρι να μας βάλει πάλι να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Αυτό θέλουν. Τον είδατε τον Μπαρμπασάβα? Πάλι στον ΠΑΟΚ αναφέρεται. Περνάει στο Europa League, έχει γλιτώσει 3-4 γκολ, 2 δοκάρια, μπαίνει χαμός, ευκαιρίες. Το μυαλό του στον ΠΑΟΚ είναι. Το μυαλό του είναι εδώ. Εμείς είμαστε οι αντίπαλοι τους. Θυμηθείτε ότι πέρσι από τη δική του κουβέντα ξεκίνησαν όλα. Όταν βγήκε και λέει, να ξέρετε, μετά από κάτι φαλιάρες του κεφάλι Ολυμπιακός, να ξέρετε, το πρωτάθλημα δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Το είδατε το τέλος. Είδατε με ποιο τρόπο. Είδατε με τι καραγκιοζηλίκια, πανμέγιστα, πρωτοφανή, θεατρινισμούς, δίθεν φόβους, αυτά πατήσανε επάνω σε καταστάσεις και κάνανε αυτό που κάνανε. Έτσι ρε, σε κάθε σου βήμα θα μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Γουστάρουμε με να μας γουστάρετε. Είμαστε πιο ωραίοι, να ξέρετε. Είμαστε πιο ωραίοι. Σήμερα λοιπόν στις 2 θα γίνει η κλήρωση και απέναντι θα βρούμε από το πρώτο γκρουπ. Θα είναι ένας από τους παρακάτω. Το λέω γιατί μου ήρθαν ήδη μηνύματα. Arsenal, Chelsea, Sevilla, Zenit, Bayern Leverkusen. Εδώ έχω εγώ ένα προαίσθημα. Να το πω για τις κληρώσεις. Έχω καλό παρελθόν. Τελευταία το ξαναβρήκαμε κιόλας. Με την Benfica, με τον Ουάρντα, με τα αυτά. Εγώ έχω ένα προαίσθημα για Bayern Leverkusen. Λέω τώρα 8 και 25 σήμερα. Ξαναλέω. Arsenal. Την έχουμε συναντήσει στο παρελθόν και θυμάστε τι έγινε. Arsenal, Chelsea, Sevilla, Zenit, Bayern Leverkusen. Δυναμό Κιέβου, Μπεσίκτας, Σάλτσμπουργκ, Βιγιαρεάλ, Άντερλεκτ και Λάτσιο. Αυτό είναι το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας θα προκύψει ένας από τους παρακάτω. Μπέτις, Μπάτε Μπορίσοφ, Καραμπάχ, Δυναμό Ζάγκρεπ, Λιψία, Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Μάλμε, Σπάρτακ Μόσχας, Σταντάρ Λιέγης, Ζυρίχη, Μπορντό και Ρεν. Εδώ κάτι μου κάνει η Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Κάτι μου λέει ότι τα παουτσάκια από Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργα, αυτά εκεί και τα λοιπά, Σουηδία, πάνω θα γίνει οριμαχδός. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, άμα πετύχω τη μία από τις τρεις δεν είμαι καλός, είναι πολλές οι ομάδες. Δασκαλάκι, τι λες? Τέλος, από το τέταρτο γκρουπ θα βγει ένας από τους παρακάτω. Απόλλων Λεμεσού, Ρόσεμπορκ, Βόρξχλα Πλουτάβα, Βόρξχλα, αυτός δεν είναι κράπες, ρε φίλε, με τηλέφωνα και την ομάδα του. Βόρξλα! Βόρξλα, βάλε ένα γκολ! Οκ. Σλάβια Πράγας, Ακίσασπορ, Γιάμπλονετς, ΑΕΚ Λάρνακας, Βίντι, Ρέιντζερς. Η Βίντι είναι το μεγαθύριο που απέκλεισε η ΑΕΚ. Ντουντελάγκ. Η Ντουντελάγκε, Ντουντελάνζ. Νομίζω είναι Λουξεμβουριανή αυτή. Σπάρτακ Τρνάβα και Σάρντσμπουργκ. Όπως ακούτε στο τέταρτο γκρουπ, κάτι παίζει με τα σύμφωνα. Δηλαδή, τους έχουν πει, παιδιά, θέλουμε λίγο να πάθει μια δυσλεξία για αυτός που θα τα πει. Από αυτό το γκρουπ, εγώ λέω Απόλλων Λεμεσού. Δηλαδή, η δική μου η πρόβλεψη είναι Bayer Leverkusen, Άιντραχτ Φραγκφούρτης και Απόλλων Λεμεσού. Με χαλάει τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Εγώ λέω σήμερα, τελευταία μέρα του Αυγούστου,
σήμερα που έχει ο μήνας 31, λέω εγώ ρε παιδί μου, ο τρελός, έτσι όπως μου έρχεται. Εγώ λέω ότι θα πάμε στους 16 του Europa League, πειράζει να το πω. Έτσι ρε παιδί μου, θέλω να το πω. Με Βέρμπλουμ, με Τόσκα, που μάλλον σημαίνει ότι απελευθερώνει το Βιερίνη να πάει μπροστά εκεί που είναι η θέση του. Είδαμε προχθές, δεν είναι εκεί η θέση του. Όσο κι αν πέρσι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Έχουμε ένα τέτοιο όπλο και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε στη θέση του. Έτσι πιστεύω, γι' αυτό έρχεται ο Τόσκα. Εντάξει, Ρασβάν αποφασίζει, αλλά λέμε τώρα. Εγώ λέω λοιπόν ότι με τις προσθήκες και με αυτούς που έρχονται σήμερα, γιατί σήμερα θα έρθει άλλος ένας, αν όχι άλλοι δύο, παίζει και να έρθει και άλλο ένα χαφ. Παίζει να έρθει και άλλο ένα χαφ. Εγώ λοιπόν με αυτούς όλους, με το κλίμα όπως είναι, μέσα τη στιγμή της στεναχώριας που έχει κάνει την κάφα ο Πασχαλάκης, που καταλαβαίνουμε εκείνη τη στιγμή τι έχει γίνει, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένα περαστικό λαθάκι. Καταλαβαίνω επίσης, επειδή σκέφτομαι και τον άνθρωπο ποδοσφαιριστή, τι έχει να συναντήσει μετά από εκεί ο Πασχαλάκης. Στα κοντινά πλάνα που κάνει η τηλεόραση στο πρόσωπό του, μετά από το λάθος, ίσως καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Ένας άνθρωπος που ήταν στο γήπεδο, αλλά δεν ήταν κιόλας. Κατανοούν πρώτοι ποδοσφαιριστές, από τη στιγμή που είναι στην Αλάνα και παίζουν στο 5x5, το ξέρουν. Τι λάθος μπορεί να έχουν κάνει, τι έκαναν σωστά. Μην νομίζετε, δεν είναι αυτοί λιγότερο ποδοσφαιράνθρωποι από ότι εμείς. Ίσα-ίσα. Αυτοί το ζουν από μέσα. Είναι το, όλο τους το είναι. Αυτό κάνουν από μικρά παιδιά. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Προπόνηση, αγώνες, αυτά. Εκγύμναση, αποθεραπείες, ξανά. Ταξίδια, ξενοδοχείο, ξύπνημα, προπόνηση. Ματς. Ματς και αυτό είναι. Εμείς περιμένουμε το διωράκι να το δούμε και μια χαρά. Αυτοί όλο το υπόλοιπο διάστημα αυτό κάνουν. Άρα το καταλαβαίνει πρώτος. Ο σιδηρουργός που ρίχνει στο πέταλο και αντί να πάει στο πέταλο, πάει δίπλα να πούμε και χτυπάει το σφυρί αλλού, το καταλαβαίνει τη στιγμή που έχει ρίξει τη λάθος σφυριά. Ο αρτοποιός που βάζει παραπάνω αλεύρι να πούμε στο ψωμί, το καταλαβαίνει ότι ή όταν έχει αργήσει να το βγάλει θα το κάψει. Ο καθένας σε αυτό που είναι ο τομέας του, η δουλειά του. Εμένα λοιπόν, μέσα σε εκείνη τη στενάχωρη στιγμή, μου έδωσε μια ικανοποίηση ότι πήγαν όλοι και έπεσαν επάνω του. Και άκουσα κάπου κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι ισχύει. Πήγαν λέει να του πούν, λέει από πού να πέσει. Τι να του πούνε παιδιά, τι να πέσει. Εσείς αυτό καταλάβετε. Γι' αυτό έπεσαν όλοι επάνω του, για να του πούνε πού θα πέσει. Αυτό αρκούσε να του πει αριστερά ή δεξιά. Ή σιγά τώρα μην είχανε εκείνη τη στιγμή αυτό στο μυαλό τους. Όχι, πήγαν για να του δώσουν κουράγιο, να του πούν μη μασάς. Έγινε η στραβή, έκανες διπλό λάθος κιόλας, αλλά προχώρα. Είμαστε μαζί σου, είμαστε οικογένεια. Στηρίζουμε ένα τον άλλον στις στραβές, στα λάθη. Και έτσι λοιπόν προχωράμε. Πιο πάω από ποτέ. Αυτό είπα και χθες, αυτό λέω και σήμερα. Όποιος περιμένει αφορισμούς, μυρολόγια, κλάψες, μαύρα μαντήλια, μεσίστες σημαίες. Όχι, σε αυτή την ομάδα δεν αρμόζουν τα δάκρυα και το κλάμα. Θα πάω στο Σεντόνι, θα πάω. Το έλεγα και πριν το ματς. Στο Σεντόνι θα πάω. Νομοτελειακά. Το μονοπάτι στο οποίο έχω μπει. Ο δρόμος στον οποίο περπατώ. Στο τέλος του αυτό έχει. Έχει συμμετοχή στους ομίλους. Μπορεί να μην ήταν τώρα. Απλά αναβάλαμε. Δεν καταργήθηκε αυτό το μονοπάτι. Μια αναβολή πήραμε μόνο. Να το ξέρετε. Όσο υπάρχει αυτός ο άνθρωπος εκεί που τους αγκαλιάζει έξω από το γήπεδο και φεύγει ενώ θα μπορούσε να είναι μέσα. Όσο υπάρχει ο λαός ενωμένος, συσπυρωμένος. Όσο οι παίκτες είναι η οικογένεια. Δεν φοβάμαι κανέναν. Σας το λέω αλήθεια. Και το δεν φοβάμαι κανέναν το λέω με όλη τη σημασία της λέξης. Και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Προς το παρόν τα γούρια μας, τι λέμε, τι λέγαμε πέρσι. Το νου μας. Το νου μας την Κυριακή. Αυτό λέγαμε.
σας καλά, ρεμάλια. Ρεμάλια. Το νου σας, ρεμάλια. Το νου σας καλά, ρεμάλια. Αυτά. Αυτά. Το νου σας. Το νου σας. Τραπεζάρες δύο δίνουμε. Για την ανακαινισμένη λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο, ένα έχω να σας πω. Αν γουστάρα τα κρεατικά. Παντσετούλα, μπιφτεκάκι, κεφτεδάκι, ψάρο, νεύρι, μπριζολάκι, παϊδάκι, κοκαλάκια, λουκανικό. Και όλα τα συναφή, σουβλάκι, χοιρινό, μπριζόλα, τότεσνες. Αν δεν έχετε πάει στη Λαδόκολα, Μεγάλο Αλεξάνδρο 31, απέναντι από το Μασούτι, στα Ελευθέρια, χάνουτε. Όταν πάτε εκεί, μετά όπου αλλού πάτε θα έχετε μέτρο σύγκρισης. Πώς το πω Μπαρμπασάβας, η Μπέρνη Λιπιά Τούμπα. Έτσι θα με έχεις μέτρο σύγκρισης. Θα κλείνεις τα ματάκια σου και θα ακούς τις ιαχές τούμπας. Ελπίζω φέτος απλά να μην έχουμε γεμάτες πάνες. Να έρθεις και να παίξεις. Να ωραία ιδέα. Φέτος θα υποδεχτούμε τον Ολυμπιακό με 30.000 πάνες. Απαγορεύεται να πάρω την μπάνα μαζί. Έχω ακράτεια κύριε. Τι, έχω ακράτεια. Μου φεύγουν. Δεν μπορώ. Μπορώ να πάρω την μπάνα μου. Μα και ο δίπλα, και ο δίπλα, είναι κολλητικό. Ρουκσουκ, το χτυπάω στην πλάτη και κολλάει κι αυτός. Μόνος είναι νέο παιδί, νέο παιδί. Ξέρετε τι προβλήματα έχει η κοινωνία σήμερα. Προστάτης. Προστάτης, μα είναι 20 χρονών. 20 χρονών, δεν κατάλαβα. Απαγορεύεται να έχει προστάτη. Εδώ οι άλλες γκομενίτσες έχουν προστάτη. Αυτός δεν θα έχει. Ωραία ιδέα. Να είναι εμείς, φίλε, κάποιος μου το είχε πει πέρυσι, δεν είναι δικό μου αυτό. 28.500 πάνες. Ε, και πάμπερς κιόλας. Σε παρακαλώ. Ευθεία αναφορά στο παρελθόν. Ευθεία. Λοιπόν, αυτά. Εσύ φίλε που μου στέλνεις το μήνυμα, okay, πες μου λίγο σήμερα σε ποια κλήρωση συμμετέχεις. Δεν πεισέ μου, φρεσκάρισέ μου λίγο τη μνήμη γιατί έχω λίγο ένα θέμα. Αν θέλεις, γράψεις και το ονοματάκι σου, δεν είναι κακό να είσαι ανώνυμος. Πες μου, απλά θύμισέ μου λίγο σήμερα που μπαίνεις. Γιατί αυτό έχω ένα... Αυτό. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Το νου μας στον Πανιόνιο. Εγώ το προγνωστικό μου το έκανα για την κλήρωση. Είπα Μπάγερ Λεβερκούζεν, Άιντρα Φραγκφούρτης και Απόλλων Λεμεσού. Τον Απόλλωνα, όχι τον Απόλλων που το ακούω συνέχεια. Εντάξει. Είπαμε ρε παιδιά, την καημένη τη γλώσσα είπαμε. Δεν είμαι ελληνικής φιλολογίας, αλλά όπου μπορούμε, ας πούμε, μην την χαντακώνουμε την καημένη τη γλώσσα. Τη Δεσποινής, λέει. Την Ιστιοσελίδα. Ναι, φίλε, βγες και ανέβα πάνω και όταν έχει άνεμο να σε βγάλει και στα νυχτά την Ιστιοσελίδα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσετε εσείς. Περιμένουν οι γραμμές. 2310-287-888. Μου γράφετε και μου δίνετε και το όνομά σας με τα τρία τελευταία ψηφία. Για να σας στείλω να φάτε στην υπέροχη λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο, γλύφετε τα ακροδάχτυλα και τον ποδιόν άμα είστε να πούμε ευλίγιστοι, γιατί όχι. Τα δάχτυλα της κυρίας που κάθεται δίπλα και είναι Playmate 2017. Έτσι, δεν χαλιόμαστε. Ναι, γεια σας, θα δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτές σήμερα. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται, πώς είσαι. Δόξα τω Θεώ. Καλά κι εγώ εδώ πέρα, συμφωνώ κι εγώ. Δεν με πείθεις. Δεν με πείθεις. Αυτό το... δεν σε πείθω. Καλά κι εγώ. Εντάξει, τώρα καλά. Αυτό ρωτάμε. Κοίταξε. Κοίταξε. Ο ΠΑΟΚ είναι ο ερωτάς μας, όπως λέμε. Ευθύρα μας. Βέβαια. Αυτό έχει και τέτοια μέσα. Εννοείται. Κοίταξε. Θα σου πω το πιο απλό. Έχω η κορούλα. Καταρχήν είσαι ο, πες μου λίγο, συγγνώμη για να μην μιλάμε έτσι. Θανάσης. Μπράβο. Έλα, ρε Θανάση. Για πες. Λοιπόν, η κορούλα μου είναι 2 χρονών. Ναι. Κοντά είμαστε. Με το δικό μου. Άμα την πω, τι ομάδα είσαι, ναι. ΑΟΚ. Ναι, 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 ναι. Πού πάμε, Τούμπα. Έχεις κάνει δουλίτσα, έχεις βάλει βάσεις, έχεις χτίσει σε καλά θεμέλια και μπράβο σου. Έχεις ήθος. Εννοείται. Ναι. Κοίταξε, όλοι πιστεύαμε και λέγαμε ότι φέτος θα σπάσει η ρημάδα τύχη, δεν πειράζει. Λέγαμε όμως και ταυτόχρονα ότι είναι πολύ δύσκολο το μάτς. Και πρέπει εμείς να μην κάνουμε λάθη, να πιάσουμε την καλύτερη δυνατή απόδοσή μας και αυτοί να βρεθούν σε μια μέτρια βραδιά, πράγμα που δεν έγινε. Κοίταξε Κωστή, ακούω διάφορα, αλλά μην ξεχνάμε ότι δώσαμε τόσο αγώνες και αποκλείσαμε ομάδες, οι οποίες κάθε χρόνο, δεν απλώς μετέχουν. Όχι βέβαια, κάνουν και πορείες. Κάνουν και πορείες. Παίξαμε όμιλο πριν τον όμιλο, Θανάση. Εμείς παίξαμε όμιλο Champions League πριν τον όμιλο, ναι.
χιλιάχιστας και έχει αποκλείσει μπάγκερ τον Μονάχο. Ναι. Έχει φτάσει στα πρώην τελικά, τα δύο του λίγη, Σπάρτα Πράγας, Σπάρτα Μόσχα, Μόσχας, ναι. Το, ναι, συγγνώμη για το Σαρδάμ. Έχει φτάσει να φτάσει και σε ομίλους και όχι απλώς ομίλους, να προχωρήσει και σε ομίλους στα δύο του λίγη. Μην δώρουμε πράγματα. Φυσικά, εννοείται. Δεν υποτιμούμε, δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι αξίζει το χειροκρότημα η ομάδα που πήγε να κάνει έναν άθλο. Έφτασε μια ανάσα από ένα μέχρι το 20, κερδίζουμε ένα 0. Αν ο Λιμιός σπάσει την μπάσα, γίνεται 2-0, αντίο ζωή μετά. Γεια σας. Ήθελαν αυτοί να βάλουν 2 γκολ και ήθελα απλά ένα. Αλλά με το αν. Με το αν, όπως λέτε, δεν γίνεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε πρόεδρο τον οποίο πρέπει αμέριστη στήριξη στον πρόεδρο και την ομάδα μας. Να προστατεύσουμε το οικοδόμημα το οποίο έχουμε κάνει, γιατί έτσι, γνωστόν έτσι. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Καλά. Δεν έχουν πέσει ποτέ απ' έξω. Καλά. Εννοείται αυτό. Αν φτάσουμε να φαγωθούμε, θα φτάσουμε να είμαστε ξανά πάλι 5η, 6η και 7η. Εκεί πίσω, δεν θα αφήσουμε, δεν θα αφήσουμε να γυρίσουμε, παιδιά. Εκεί ξανά στην εσωστρέφεια, στη μιζέρια. Στο βγάζω ένα στο μάτι του άλλο, αδερφός με αδερφό, παοξί με παοξί. Δεν θα αφήσουμε. Και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Στην παρέα του, άλλος που έχει μικρόφωνο, άλλος που έχει πληκτρολόγιο, στη δουλειά του αυτά. Δηλαδή πρέπει να προστατέψουμε την οικογένειά μας. Δεν θα αφήσουμε να μπει ο καθένας μέσα να μας διαλύσει. Γιατί είναι, να ξέρεις, είναι πάρα πολύ πρόθυμοι. Υπάρχουν, υπάρχουν πολύ πρόθυμοι να το κάνουν. Όπως έλεγα και χθες, Κωστή, το μόνο που μπορούμε να πούμε μορφή είναι ότι ορισμένοι παίχτες δεν ήρθαν στην ώρα τους. Σωστό. Το είπα και χθες, το είπα και σήμερα. Άλλο το προστατεύουμε την ομάδα μας, άλλο κάνουμε τα στραβά μάτια και τα ωρεοποιούμε όλα. Δηλαδή, δεν κάνουμε αυτό. Δηλαδή, τρεις μήνες ο Βέρμπλουμ διακοπές μέχρι να αποφασίσει σε ποια ομάδα Όχι. θέλει να πάει. Γκαστρωθήκαμε, φίλε. Δεν θέλει να έρθει. Δεν θέλει να έρθει μία. Δεν σε θέλω εγώ 15. Ναι. Όχι μία δεν μου κάνει το σπίτι, όχι μία το ένα, όχι μία το άλλο. Τι να κάνω. Περίμενε συμβόλαιο από Τουρκία, από Αγγλία, από τέτοιο. Εντάξει. Πιθανόν να δεν είχε καταρρεύσει η τουρκική λίρα, να μην είχε έρθει κιόλας. Λέω εγώ. Έτσι. Γιατί περίμενα από εκεί. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ αν θα έχει καταρρεύσει η τουρκική λίρα. Τέλος πάντων. Είπαμε, δηλαδή, το είπαμε και χθες. Η ομάδα ήταν ίδια η ομάδα με πέρσι, με όλα τα θετικά της, αλλά δεν είχαμε βοήθεια από τους καινούριους. Δεν είχαμε. Δεν ξέρω τι θα γινόταν. Αν έπαιζε ο Βέρμπλουμ αντί για τον Γκάνιας, δεν το ξέρω, ας πούμε. Δεν το ξέρω. Αν είχαμε, για παράδειγμα, και τον Μπούκι. Λοιπόν, βάλαμε και στην κλήρωση για να μην κρατάω και εγώ τις γραμμές και περιμένουμε οι άνθρωποι. Έγινε. Θανάσης 049. Έγινε. Σήμερα λαδόκολες δίνω, να ξέρετε. Έχω κάτι φανέλες, κάτι αυτά. Θέλω να γλύψω τα ακροδάχτυλά μου. Έτσι. Να είσαι ευλίγιστος. Φιλιά! Γεια σου, Θανάση. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Γεια σου, Γιώργο μου. Αρχίσαμε με γκρίνια πρωί-πρωί, σαν τον Αντωνάκη που πήρε χθες. Εντάξει. Σταμάτησε, ρε παιδιά. Κάλιο αργά πάρα πολύ. Δεν υπάρχει γκρίνια, τα είπαμε και προχωράμε. Τέρμα και τελείωσε. Προχωράμε. Σήμερα έχουμε κλήρωση Europa League και την Κυριακή τον Πανιόνιο. Τέλος. Ό,τι έγινε μας διδάσκει να μην ξανακάνουμε ίδια λάθη. Θα πάμε ως πρωταθλητές στους ομίλους. Θες πόσο ώρες προσπαθούσα να πάρω γραμμή με τίποτε. Τέλος πάντων. Έπεσε το τηλεφωνικό κέντρο χθες. Το ξέρω. Προτιμώ βέβαια. Ναι, προτιμώ να παίρνετε για σε χαρούμενες μέρες και να γκρεμίζετε το κέντρο όπως κάνουμε άλλες φορές. Κάνα και καταγγελίες για εμπρισμό κατά εξακολούθηση. Βάζατε φωτιές. Ναι. Εμείς οι παλιοί θυμόμαστε πρωτού γεμίσει η Θεσσαλονίκη με αυτές τις τεράστιες οικοδομές. Για το που έβρεχε βγαίναν κάτι τεράστια σκουλίκια από τη γη, οι λεγόμενες σκουλικαντέρες. Μάλιστα. Έτσι βγήκαν όλοι. Γεωλογία, τέτοι. Γεωλογία. Εντάξει, καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Okay. Γίνανε όλοι τους να μας κατασπαράξουν και να κατασπαράξουν την ομάδα. Η ομάδα μας είναι μια χαρά και μέχρι εκεί που έφτασε είναι τιμή μας, διότι απέκλεισε δύο μεγάλες ομάδες και θα συνεχίσει πάλι να αποκλεί μεγάλες ομάδες. Γιατί αντιμετώπισε από το παρελθόν πάντα μεγάλες ομάδες. Και έτσι θα γίνει. Και έτσι θα γίνει. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα πρωινάδικα. Εσύ εκεί, έτσι.
Εκεί τι γίνεται. Σε παρακαλώ, γυρίζει και... Λίγο σύντομα, Γιώργο μου, περιμένουν τέσσερις. Ναι. Λίγο σύντομα. Ναι, ναι. Ο προηγουμένος ο Θανάσης μιλούσε. Πάμε, πάμε. Τώρα. Ο Θανάσης βγαίνει μια φορά στις πέντε μέρες. Μην τον κατηγορήσεις. Βατή λέει η κλήρωση, λέει η ΣΑΕΚ. Θα προσπαθήσει για τη δεύτερη ή την τρίτη θέση. Ναι. Μάλιστα. Ή τη δεύτερη ή την τρίτη θέση. Λέω, θα πάτε καλά. Εάν βάλετε, εάν κάνετε έστω και μία σοπαλή για να φέρετε, θα είσαι θέλω πρωταγωνιστές. Εγώ κάτι είπα, το κατάλαβες για ποιον το είπα πριν, γι' αυτό είναι ένα μηδέν. Φιλιά Γιωργάρα μου! 4-16 και θα το δώσεις. Σε έβαλα ήδη. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος και περιεκτικός. Περιεκτικός και λακωνικός. Ναι, ναι. Εδώ φτάσαμε λόγω μαγειρίου Ισπαντίνο. Δεν μπορεί η Δυναμό Ουκρανική ομάδα να παίξει με τη Σπάρτα και έπαιξα εγώ με την Μπενφίκα. Ναι. Να βλέπουμε και λίγο πιο βαθιά τα πράγματα. Ναι. Μπορεί και να μην ήμουν και έτοιμος. Δεν επιμένω. Άμα και τι να είχα προκριθεί, η Σάλμπουργκ 11 προσπάθειες και δεν πέρασε. 13. Στο μίλους. 13. Λοιπόν, να δούμε τώρα στα δικά μας. Ναι. Στον κύριο Γραμμένο που μου... Πρωτού ξεκινήσει το πρωτάθλημα έκανε μια ανάρτηση να εμπιστευτούμε τον διαιτητή. Αχα, μάλιστα. Ποιον διαιτητή, την κυρία Κοτρότσου. Ναι. Αυτήν από τη... Ισχύει αυτό, ήταν πραγματική η ανάρτησή της. Ηρωνεύτηκε. Ναι, την... ναι. Γιατί... είναι ακόμα είναι αναρτημένο. Όχι, όχι, και σήμερα δεν νομίζω, το πρωί το είδα για να επιβεβαιώσω. Δεν νομίζω. Κατέβηκε μου είπαν. Και δεν ξέρω αν ισχύει. Αν ισχύει... Εχθές μία ώρα έμεινε στην ομάδα η είδηση, το τι τη σούρανε, έτσι, ο κάθε ένα, η κάθε εγώ που δεν ασύρω σε αυτήν τίποτα. Τέλος, εντάξει. Αν θέλει να την πούμε πότε γίνεται η κλήρωση και με ποια, πού κληρώνεται ο ΠΑΠ, ας έρθει μια βόλτα στην Τούμπα. Βεβαίως. Θα τη ράνουμε με ροδοπέταλα. Με ροδοπέταλα. Ναι, εγώ είμαι ευγενικός. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ρομαντικοί υπαοξίδες. Αλίμονο, φίλε. Αλίμονο. Η κάθε κακοπεριποιημένη. Λοιπόν, η κάθε κακοπεριποιημένη. Αν ισχύει, λέω, η κάθε κακοπεριποιημένη. Για να μην πω την άλλη λέξη. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνω. Βρίσκει τα δικά της λεπτά δημοσιότητας παίζοντας με του κόσμου την υπομονή. Είναι στον ίδιο σύνδεσμο με τον κύριο Κομίνη αυτή η κυρία. Δεν γνωρίζω. Και όπου κυρία βάλετε ελεύθερο θέμα. Δεν γνωρίζω. Ελεύθερο. Άντε θα παρεκτραφούμε. Ναι. Γεια σου Παναγιώτη. Νομίζω ναι Κωστή. Είναι στον ίδιο αυτό. Η Κατρούτσου και η Γιωγιού. Φιλιά. Ναι. Λοιπόν ένα τελευταίο που θέλω να πω. Ναι. Θέλω να πω στον κύριο Σαββίδη να τιμωρεί αυτούς που πλέον να τιμωρεί αυτούς που εναντιώνονται στην αγαπημένη μας ομάδα. Δεν μπορεί να ελεγχόμαστε τον κάθε περίεργο να βγαίνει και να λέει κάτι. Έγινε, αυτά, Παναγιώτη. Την αγάπη, 485, την αγάπη μου. Γεια σου, Παναγιώτη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Δεν ακούω κανένας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Γεια σου, φιλάρετε. Δεν ακούω κανένας να λέει για Πανιόνιο. Και ανησυχώ. Σήμερα Παρασκευή είναι. Λοιπόν. Το νου μας στον Πανιόνιο. Περιμένουν πολύ το στραβοπάτημα. Για να πατήσουν πάνω σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις και να μας κάνουν αναμπουμπούλα και άνω κάτω. Και έχει 15 μέρες διακοπή μετά, φαντάζουν γκρίνια. Φιλάρετε. Έλα, σε ακούω, αδερφέ μου. Ας έχουν στην καρδιά τους οι παίκτες αυτό το χειροκρότημα. Αυτό. Τη τελευταία στιγμή και όλα θα πάνε καλά. Αυτό που λες. Τώρα. Μεγάλο καύσιμο. Βέβαια. Ήταν τρομακτικό αυτό που έγινε. Δεν το περίμενα, πραγματικά δηλαδή. Και επίσης δεν περίμενα. Όλο το γήπεδο να φωνάζει. Αυτό έχει καιρό να γίνει. Δηλαδή αυτό που γινότανε ήταν καταπληκτικό. Λυγίσανε οι παίκτες της Μπενφίκα. Λυγίσανε. Αυτό το 20 λεπτό. Είχαν λυγίσει. Τίποτα. Είχαν χάσει την μπάλα. Είχαμε μόνο εμείς την πρωτοβουλία. Εκεί έπρεπε να μπει για ένα δεύτερο γκολ. Αυτό ήταν. Ήταν το δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Τι να κάνουμε. Και του χρόνου εκεί θα είμαστε. Το θέμα είναι ότι του χρόνου θα είμαστε εκεί και, πρωί, και παραπέρα. Ναι. Θες κάτι, μέχρι χθες το πρωί η Μπενφίκα ήταν απλά η Μπενφίκα. Από χθες μετά την κλήρωση, την κλήρωση έγινε
Το μεγαθύριο. Ο Σαδίνε, η Μπενφίκα έγινε αυτή που κατέκτησε δύο Champions League. Έτσι ξαφνικά. Εντάξει. Έτσι ξαφνικά. Εδώ αλλάζει τώρα. Και το ωραίο σε αυτή την ιστορία είναι, επειδή έμαθα και το χάρηκα, σε λίγο, σε ένα μήνα ή δύο μήνες, θα υπάρχει αθλητική εκπομπή στο Ε. Ναι, ναι, ισχύει. Τον Οκτώβριο. Θα υπάρχει η αντίστοιχη αθλητική Κυριακή. Πολύ ωραία. Θέλω λοιπόν εκεί πέρα να μπει Παοξάκι. Να πάνε να φέρουν το Μίνο, να πάνε να φέρουν το Βασιλόπουλο. Δεν ξέρω ποιος θα είναι, αλλά θα είναι Παοξάκι. Όπως το Sky έκανε ολόκληρες εκπομπές. Ο Μίνος εκπομπές. Από εκεί που είναι δεν φεύγει. Από το κρατικό. Γιατί όχι, άμα πάρει καλά δεν λεφτά. Νομίζω. Λοιπόν, και τώρα, θα βγει και μια χαρά στη συνταξούλα του και θα έχει εκπάρει. Υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι, λοιπόν, οι οποίοι είναι πραγματικά εντάξει στη δουλειά τους και αγαπούν τον ΠΑΟ και έχουν και ιστορία στα μέσα και είναι και καθαροί και όπως είπες. Ακριβώς, ακριβώς, γιατί εδώ... Και αυτός που είπες και άλλοι πολλοί. Τώρα ποιον, ναι, ποιον θα πάρουν αντίλογο. Αυτό είναι, δεν έχουμε εμείς, δεν είναι δική μας δουλειά. Θα υπάρχουν Σύμφωνη. Άνθρωποι να βγουν και δεν θα γίνεται αυτό που γίνεται. Αυτό που γίνεται με το Μίνο με στεναχωρεί εμένα. Βέβαια. Περισσότερο σχεδόν στο όριο της ηρωνίας και του εμπεγμού και του τρολαρίσματος και της καζούρας είναι η διάλογή του για τον ΠΑΟΚ. Και όπως βλέπεις, πανικοβάλλεται κιόλας και χάνει και τα λόγια του και δεν μπορεί. Έτσι. Κωνσταντίνε, τον κάνανε απλό ρεπόρτερ. Τον κάνανε σε νεαρή ηλικία, 20 χρονών δηλαδή. Εγώ αυτό που είδα 2-3 φορές είναι ότι του κάναν τηλεοπτικό bullying. Εμείς ρωτάμε, εμείς αυτό, όχι εσύ, όχι Γιώργο, κάτσε, για περίμενε. Μα έπρεπε να τον έχουν μέσα στο στούντιο και τον βγάζουν έξω απλά να κάνει ρεπορτάζ. Τέλος πάντων. Έχουνε, δηλαδή ουσιαστικά, τον έχουν υποβιβάσει επίτηδες. Αλλά δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, γιατί είναι πολύ εξηγημένο παλικάρι ο Γιώργος. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε καμία φιλία ιδιαίτερη, ένα γεια στα μάτσο όταν βρισκόμαστε. Λοιπόν, και με στεναχωρεί αυτό, γιατί εκείνη τη στιγμή ο Μίνος δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του. Είναι ο ρεπόρτερ της ομάδας του ΠΑΟΚ, άρα πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όταν τον έχουν λοιπόν και τον σφυροκοπούν οι άλλοι από κάτω, με ηρωνίες και με ένα στυλάκι, εντάξει μωρέ και εσείς τώρα, εμένα αυτό το πράγμα, φίλε, πάρα πολύ με πειράζει. Πάρα πολύ. Η αθλητική Κυριακή στεναχώρεσε τον κύριο Μελισανίδη και πρέπει κάποιος να πληρώσει. Okay, έγινε. Περιμένω απλά τον αντίλογο, να υπάρχει ένας αντίλογος, να υπάρχει μια άλλη θέση. Γιατί υπάρχει μόνο μία πραγματικότητα, η Αθηναϊκή. Καλή σου μέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε δύο γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι, δύο τραπέζια στη Λαδόκολα κληρώνουμε. Να πάρετε την παρέα σας, να πάτε να γουστάρετε. Η Λαδόκολα από το Κουρδελιό στο Καρμάνκιο, δίπλα στον Αγιώργη, εκεί απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Ανακαινισμένο κούκλα μαγαζί με τζαμαρίες, με φώτα μέσα, υπέροχο χώρο. Πολύ όμορφο έκανε ο φίλος μου ο Δημήτρης. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Πέσαμε. Πάμε επόμενος και ο άλλος. Πέσανε μαζί. Αγκαλίτσα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να σας πω το εξής στα των μεταγραφών. Ότι είναι κοντά ο Λάζαρ Μάρκοβιτς. Εξτρέμ. Πάρα πολύ ικανός παίκτης. Αλλά και εδώ θα ισχύσει φυσικά το ματάκι χορταράκι. Πιθανόν να έρθει ακόμα ένα χαφ σήμερα που είναι η τελευταία μέρα μέχρι σήμερα το βράδυ. Κλείνει η ιστορία. Δεν υπάρχουν αυτά που γινόταν παλιά με θηρίδες. Δηλαδή, θυμάστε παλιά, είχε λέει θηρίδα κρατήσει. Πολλές φορές οι ομάδες κάνανε μεταγραφή και μετά από 20 μέρες, μετά από 15 μέρες. Δεν υπάρχει. Τελειώνει σήμερα, η ομάδα ενισχύεται. Πάρα πολύ λόγος γίνεται για τον Μπρίγιοβιτς από χθες. Προτάσεις από τη Sporting Λισαβόνας, υπαρκτότατες. Προτάσεις από Μπορντό, τους γυάλισε φυσικά, γιατί είδαν ότι ο άνθρωπος έχει χάρισμα. Στο μάτς της Τούμπας προχθές για μένα είναι ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Μπρίγιοβιτς. Δεν είναι μόνο το γκολ που βάζει, είναι το ότι έδειξε ο λιγότερο αγχωμένος ή μάλλον να το πω καλύτερα, έδειξε ο περισσότερο έτοιμος ψυχολογικά για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και τους γυάλισε. Εννοείται ότι δεν πρέπει να πάει πουθενά ο Μπρίγιοβιτς. Εννοείται ότι αν θέλω να χτυπήσω και πάλι και να πάρω πάλι το πρωτάθλημα και να φτάσω στους 16 του Europa League, να πάρω το κύπελο Ελλάδος, δεν θα πρέπει να πουλήσω την ίστατη ώρα και την τελευταία στιγμή τον παίκτη μου. Εκτός κι αν έχουν έναν εφάμιλο ή ανώτερο που και πάλι εγώ θα πω, ο καινούριος για να έρθει, ο Χίμπεργκ λέω, για να έρθει, να μάθει την ομάδα, να μάθει τα χούγια της, να γίνει ένα με τους συμπαίκτες. Θέλει πολύ χρόνο. Άρα
Δική μου είναι αυτή η άποψη, δεν πρέπει να πάει πουθενά. Μεγάλη ομάδα δεν γίνομαι πουλώντας τους παίκτες τους καλούς μου. Αυτό δεν ισχύει για όλους, έτσι. Δηλαδή, παράδειγμα, αν αύριο μάθω ότι φεύγει ο Ελκαντουρί, δεν θα κλάψω. Λέω για τον Ελκαντουρί παράδειγμα, λέω. Αν όμως μάθω ότι φεύγει παράδειγμα ο Πέλκας, θα χαλαστώ πάρα πολύ. Ή ο Πρίγιοβιτς. Ή ο Βαρέλα. Είναι παίκτες και παίκτες. Ο Ελκαντουρί, λέω τώρα παράδειγμα ο Ελκαντουρί, μπορεί να είναι άλλος, να μην είναι ο Ελκαντουρί. Λέω εγώ ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι όλοι οι παίκτες το ίδιο. Είναι όμως 4-5 που δεν φεύγουν. Όπως δεν πρέπει να φύγει ο Άρντα. Ο καλός ο Άρντα είναι υπεραπαραίτητος. Όπως εννοείται δεν πρέπει να φύγει ο Μάτος ή ο Βιερίνη. Αλλά αυτούς δεν τους βάζω γιατί είναι πλέον κάποιας ηλικίας. Δύσκολα μια ομάδα θα έρθει να δώσει για έναν 32 χρονών πολλά λεφτά και να του πει έλα. Και μια και είπαμε με τις ηλικίες, αυτό που είπα και στην αρχή. Δείτε την προπαγάνδα του Ολυμπιακού για το γιαγιά του Ρε. Ο γιαγιά του Ρε, όνομα και πράγμα. 35-36. Διαβάζαμε διάφορα για το Βέρμπλουμ. Έρχεται στα 32 ο Βέρμπλουμ ή όταν φέραμε στα 33 του τον Εμπερμπάτοφ. Ο συνταξιούχος, τα τελευταία ένσημα, αυτά κτλ. Δεν βλέπω τώρα τα ίδια να λένε για τον γιαγιά του Ρε, ο οποίος έγινε να παίξει μπάλα 2 χρόνια. Στα 35 προς τα 36 είναι ο γιαγιά του Ρε. Αλλά όλο το σύστημα εκεί σμπρώχνει να αναδείξει. Σμπρώχνει να αναδείξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Διάλειμμα Τούμπερ και επιστρεφουά. Μην ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τα πάντα βρίσκεται στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Και βέβαια αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης. Παγωτάρες, ψωμάρες, γλυκάρες, τούρτες για τα γενέθλιά σας, των παιδιών σας, με οτιδήποτε θέλετε πάνω. Τι θέλετε να έχει, θέλετε να έχει η Σοφία την Πριγκίπισσα, θέλετε να έχει Frozen, θέλετε να έχει τι, Minions, θέλετε να έχει Naughty, Ben 10, Mickey Mouse, ξέρω εγώ, Spider-Man, οτιδήποτε. Paw Patrol, ήρωες με πιτζάμες, βλέπεις. Δασκαλάκι, έχω πιάσει και τις δυο αυτές. Είμαι γνώσης και των δύο, έτσι. Ε, ή Πέπα που είναι unisex και παίζει και στα δύο επίπεδα. Πέπα το γουρουνάκι. Όπου τον παρουσιάζει τον μπαμπά, μπούφο, μπουνταλά τελείως. Χοντρός, δυσκίνητος, τον κάνει ό,τι θέλει η γουρούνα, η γυναίκα και τα παιδάκια, γλυκύτατα, αλλά τον έχουν ο μπαμπάς μόνο ότι οδηγάει, ας πούμε, κουβαλάει πράγματα, βγάζει από το ψηλό ράφτη αυτά, ο μπαμπάς γουρουνάκι. Ο μπαμπάς γουρουνάκι, τέλος. Αυτά για την Πέπα, κλείνουμε την πρώτη ώρα με Πέπα τον γουρουνάκι. Θέλω να ήξερα αυτό τον ηγέτη, τον γίγαντα, τον πραγματικά αβυσαλαίο τύπο, που σκέφτηκε να κάνει κινούμενο σχέδιο. Με γουρούνια, φίλε. Δηλαδή, πήρε. Είχαμε, ρε παιδί μου, γάτες, σκυλιά, μίκη, μίνι, αυτά. Έτσι τα πάντα. Όλα, ρε παιδί μου, με όλα τα ζωάκια έχουμε δει. Με διάφορα. Άλογα, τα πόνι, μικρό μου πόνι, ναι, αυτά. Αλλά γουρούνι, φίλε, πήρε το γουρούνι. Πήρε τα γουρουνάκια και έκανε με τέτοιο. Μίκη Μάου. Χωρίς σίγμα. Μίκη Μάου. Διαλυματούμε και επιστρεφουά. Ζούμου σου λέμε. Μη μασάτε τίποτα. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Λιγότερο ΠΑΟΚ δεν έγινε κανένας από πρώτος το βράδυ. Περισσότερο γίναμε. Περισσότερο. Και θα τους βρούμε όλους αυτούς που βγήκανε από τα κουφάρια τους. Όλους θα τους βρούμε μπροστά, να ξέρετε. Όλους. Και ανήψια της θείας δίκης είμαστε, να το ξέρετε. Διάλειμμα και επιστρέφω. Έλα! Έλα! Πάμε! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε για τη δεύτερη ώρα. Ελάτε στην παρέα μας. Χορηγός δεύτερης ώρας. Είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Ελάτε εκεί και εκεί θα βρείτε αυτά τα οποία ονειρευτήκατε σε πιάτα. Καταπληκτικά πράγματα. Απέναντι από τον Μασούτη στα Ελευθέρια. Εκπληκτικές γεύσεις. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Πάμε. Κληρώνουμε δύο τραπέζια, είπαμε για εκεί, για τη Λαδόκολα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, είτε μέσα από το τηλέφωνό σας που μου αφήνετε τα τρία τελευταία ψηφία. Λέτε και την άποψή σας για την κλήρωση, τι πιστεύετε θα βγάλει σήμερα η κληρωτίδα. Προσέχουμε τη σειρά, το φωνιέτο των συμφώνων, για να μην έχουμε τίποτα στο λουμοντρούχο μου και καραπιπερί μου. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, ρε Κωστή, καλημέρα. Καλώς το σερέο. Κωστή, καλή κληρωτίδα, αλλά έχουμε μάθει την Κυριακή με τον Πανιόνιο, φίλε. Πρέπει να αρχίσουμε να συγκεντρωνόμαστε εκεί. Εννοείται, το είπα. Πρώτα αυτό. Μια μισθή ουσιαστική εμφάνιση.
Γιατί τώρα ξέρεις όλοι στην Αναποπούλα το πάνε, το πάνε στην Κλωτσιά, λίγο Παπαπέτρου, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Εμείς να είμαστε προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι. Το νου μας. Θέλουν πάρα πολύ κάποιοι. Θέλουν πάρα πολύ να στραβοπατήσουμε την Κυριακή με τον Πανιόνιο. Για πολλούς λόγους. Για να μπορέσουν να στηρίξουν το παραμυθάκι τους. Πάρα πολύ το θέλουν. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα να μπορεί να μας παίξει, φίλε. Πραγματικά, δηλαδή το υλικό, αυτά που είδα στα... μέχρι τώρα έχω δει όλα τα επίσημα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, όσα μπορούσαμε στους ανάγκες, όσα μπορούσαμε στην τηλεόραση. Η ομάδα έχει μακράν το καλύτερο και υλικό, αλλά και την ομάδα, γιατί δεν φτάνει καμιά φορά να έχει μόνο το υλικό, να έχει και ομάδα. Δεν είχαμε την τύχη να φύγουμε όπως θα θέλαμε από το τραπέζι μου μια καλή ομάδα, να ήταν το σκορ πιο κοντά και ο κόσμος να το ζούσε και να το πάλευε λίγο παραπάνω. Τέλος καλό, όλα καλά. Θα συνεχίσουμε στο Europa Link. Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι, δεν ξεκίνησαν τόσο στο Champions League. Όλα ξεκίνησαν πριν το καλοκαίρι. Ναι, πριν το καλοκαίρι, με όλα τα καλοκαιρισλίγια που γίνανε. Πριν. Τις κλοπές, το που μας οδήγησαν, το μονοπάτι στο οποίο μας έστειλαν, ο Κομίνης, τα θέατρα, τα ψέματα, όλο αυτό το σάπιο που στήθηκε. Μας έστειλε συμπληγάδες. Και παρόλα αυτά, εγώ θεωρώ δεν το περίμεναν αυτό που κάναμε. Να ξέρεις. Δεν περίμεναν ότι θα φτάσουμε μέχρι τον τρίτο αντίπαλο, μέχρι το τελευταίο match, μέχρι. 70 λεπτά πριν το τέλος. Γιατί 70 λεπτά πριν το τέλος, εγώ έπαιρνα την πρόκληση. Έτσι. Κωστή, δεν πειράζει. Έτσι θέλω να νιώθω το φόβο τους. Θέλω να μυρίζω τον υδρότα του φόβου τους. Το θέλω αυτό. Γιατί εκεί θα πάω. Φέτος όχι επειδή εμείς κάναμε τους περισσότερους βαθμούς, αλλά δεν θα ήταν πιο δίκαιο από τις 10 ομάδες που περνάνε 2 να παίζουν όλοι μαζί τους ένα μήνυμα που προτάθημα ομίλων. Και αυτοί που θα είχαν τους περισσότερους βαθμούς. Τώρα είπες βαριά έκφραση. Πιο δίκαιο. Ναι. Τι δίκαιο, θες να πάμε με το δίκαιο. Θέλω να γυρίσουμε πίσω τα τελευταία 30 χρόνια να δούμε τι ήταν δίκαιο και τι όχι. Ναι. Φίλε, πρέπει να καθίσουμε με τους πατεράδες μας και τους παππούδες μας και δεν θα τελειώνουμε. Φαντάζομαι ότι δεν θα τελειώνουμε. Μερόνυχτα θα μας εξηγούνε. Να πιάσουν από λίτσα, να πιάσουν από φακή, να πιάσουν από τελικούς στην Αθήνα, να πιάσουν από σφαγές που τότε δεν είχε ούτε τηλεοράσεις, ούτε διαδίκτυα, ούτε ίντερνετ, ούτε Instagram, ούτε Facebook, ούτε Twitter, τίποτα. Θες να καθίσεις να μιλήσεις. Εσύ είσαι κοντά μας στην ηλικία. Ναι. Άστο φίλε, ποιο είναι το δίκαιο. Πάντως Κωστή, και αυτό που μας βάλανε ορισμό με την Μπενφίκα χωρίς να γίνει κλήρωση, φίλε, πάνω το ψάξει ομάδα, ήταν σκάνδαλο. Εντάξει, τι να πεις. Ήταν σκάνδαλο, δηλαδή σε Champions League να μην γίνει κλήρωση, να γίνει το ορισμός τώρα. Υπάρχει, εκεί υπάρχει, αυτό. Κοίταξε, εκεί υπήρχε πολύ δυνατή δικαιολογία. Άστο, αυτό ήταν το τελευταίο. Εγώ λέω το εξής, οι διαιτητές στα δύο τελευταία μάτς με την Μπενφίκα, πώς με έπαιξαν. Μου έδειξαν ότι δεν με θέλουν σε αυτή την παρέα. Ναι. Ότι δεν με θέλουν σε αυτό το παρεάκι το κλειστό των ομίλων, δεν με γουστάρουν. Όμως θα μπω από αλλού, αφού δεν μ' άφησαν έτσι, γιατί θεωρούσαν ότι θα σκοντάψω. Να το ξέρεις. Ο περισσότερος κόσμος θεωρούσε είτε στη Βασιλεία, είτε τουλάχιστον μετά με τη Σπαρτάκ, σου λέει που τι θα κάνουν, θα αποκλειστούν, μια χαρά. Okay. Κωστή, αν είχε περάσει τότε η Ρώσικη με την Ουκρανική ομάδα. Να λέγανε ότι αν τυχόν περάσει θα ισχύσει αυτός ο ορισμός, αλλιώς θα γίνει κλήρωση. Γιατί δεν το είπαν έτσι. Ναι. Γιατί δεν περίμεναν. Τέλος πάντων. Άστο, τι ψάνεις τώρα. Όταν έρχεται ο πρόεδρος της UEFA εδώ και σου λέει κάνε ό,τι έχει κάνει και ο Ολυμπιακός. Και μετά τους ο λερωμένος μετά, έτσι. Ναι, αυτός ο οποίος είναι μέσα στη Λαμογιά. Τι περιμένεις λοιπόν. Όταν είναι εκεί ο γιος του ανθρώπου που εδώ βγαίνει και συνέχεια σου δείχνει. Τι γίνεται. Χθες πάλι παραλήρημα, φίλε. Παραλήρημα, φίλε. Έχουν εξευτελιστεί τελείως. Μα εμείς, να σου πω κάτι. Εμείς σεβόμαστε, εγώ τουλάχιστον σαν εκπομπή, σέβομαι και τα χρόνια του και την ασθένεια που περνάει. Για ποιο λόγο όμως θα πρέπει εμείς να υποστούμε κάθε φορά όλες αυτές τις ανοησίες που λέει τις προκλητικές. Σεβόμαστε τα άσπρα μαλλιά του. Ας πάει σπίτι του να καθίσει, να περάσει τα γεράματά του. Να σεβαστεί το όνομά του, να σεβαστεί. Ούτε οι γύρω του σέβονται πλέον. Μα να σου πω κάτι. Είναι ένας άνθρωπος άρρωστος, παλεύει με τα θέματα του. Πήγαινε στο σπίτι του άνθρωπου. Εμείς γιατί πρέπει να το υποστούμε όλο αυτό το φορά. Γιατί κάθε φορά να παίζεις με την νοημοσύνη μας, με τα νεύρα μας, με την υπομονή μας. Για ποιο λόγο θα πρέπει να μας τσιτώνεις κάθε φορά με τις παπαριές που εξτομίζεις. Πες μου. Καταλαβαίνεις. Νομίζουν ότι τους προσφέρει υπηρεσίες. Συγχαρητήρια. Όχι νομίζουν. Όχι νομίζουν. Φίλε, είναι πολύ σημαντικός για αυτούς. Και ούτε λέει ότι του κατέβει το κεφάλι. Εκφράζει, είναι το στόμα, το επίσημο στόμα του Ολυμπιακού, δεν το καταλαβαίνεις. Τι να πω.
ξεφτύλα, μια λέξη μόνο ξεφτύλα, ντροπή. Έγινε. Έγινε φίλε, τα λέμε, γεια σου Στέλιο. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Μου δίνετε και το όνομά σας με τα τρία τελευταία ψηφία να έρθετε να πάρετε τις μπλούζες σας. Αυτό το πράγμα που στέλνετε μηνύματα και μετά οι μπλούζες είναι απ' έξω και δεν έρχεστε, δεν το καταλαβαίνω. Ελάτε να τις πάρετε. Άμα περάσει ένα διάστημα μήνα, θα τις δώσω αλλού, να ξέρετε. Κάποιοι τις ωρέγονται και δεν μπορούν να τις πάρουν. Έστειλες, κέρδισες. Έλα να την πάρεις την μπλούζα. Έξω γεμίσαμε ένα ντουλάπι με μπλούζες από Ανόβερο, από Λάρνακα, από οι άλλες, οι επίσημες που δώσαμε. Ελάτε να πάρετε τα δώρα σας. Τα αναμνηστικά, το σετ από το Σουφού Μηχανιώνας. Ελάτε να τα πάρετε τα δωράκια σας. Τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν έμεινε εισιτήριο. Γιατί άλλες φορές έχει παρατηρηθεί το εξής. Εισιτήριο ΠΑΟΚ, στέλνω μήνυμα, το στερώ από κάποιον και μετά, ξέρεις, δεν μπόρεσα ή δεν ήρθα. Και μένουν 3-4 εισιτήρια. Και είναι κάποια φτωχαδάκια που πραγματικά θα έκαναν χιλιόμετρα με τα πόδια για να πάρουν να δουν τον ΠΑΟΚ και να το λένε αυτό το πράγμα. Δεν έχουν τη δυνατότητα και τους το στερείς. Τουλάχιστον αυτή τη φορά πραγματικά ήρθαν όλοι, παιδιά. Και ήθελα να το πω εδώ και καιρό αυτό. Μη στέλνετε αν δεν έχετε σκοπό να πάτε. Το στερείτε από κάποιο φτωχαδάκι, από κάποιον ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει διαρκείας και χαλαλίζει ένα μήνυμα μέσα από το κινητό ή μέσα από και από το σταθερό όπως το κάνουμε εμείς για να πάρει το εισιτήριο. Μην το στερείτε, ρε παιδιά. Έτσι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Εγώ εκείνο που θέλω να πω, Κωστή, είναι ότι αγαπάμε ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων. Οι άνθρωποι κάνουν λάθη, τα ξεπερνάμε τα λάθη. Είμαστε δυνατοί. Το έχει αποδείξει η ομάδα μας με τους 5 αγώνες. Και τώρα, ως δύναμη μεγάλη που είναι, πρέπει να ξεχυθεί πάλι στα γήπεδα, να πάρει φαλάνκι τον Παριώνη την Κυριακή και ακάθεκτος να συνεχίσει με όλους τους αγώνες που έχει μπροστά του. Και κάτι να προσθέσω, συμφωνώ απόλυτα σε κάθε σου κουβέντα, ότι όταν κάνει λάθος αυτός που τον αγαπάμε, δεν κοιτάμε να του πάρουμε το κεφάλι, του το επισημαίνουμε, στεκόμαστε δίπλα του στη δύσκολη στιγμή, έτσι, επειδή τον αγαπάμε, και τον παίρνουμε από το χέρι, ούτε κάνουμε τα στραβά μάτια, επίσης και αυτό είναι λάθος, να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Όταν αγαπάς, το επισημαίνεις, το διορθώνεις για να μην ξαναγίνει και στέκεσαι δίπλα σε αυτόν που κάνει το λάθος. Έτσι λέω εγώ, έτσι έμαθα. Αυτό μου έχει διδάξει ο πατέρας μου και η μάνα μου. Και το ίδιο συμπεριφέρομαι για απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και στις πιο σκληρές και πιο δύσκολες στιγμές, έτσι ένιωσα. Τον μάλωσα γιατί έπρεπε, πόνεσα που το έκανα, αλλά είπα, εδώ, αυτό είναι αυτό που αγαπάμε. Να βγούμε από αυτό το πράγμα, να αναπνεύσουμε, να το στηρίξουμε στη δύσκολη. Στο πανηγύρι και στη χαρά είναι πολύ εύκολο, παιδιά. Το πιο ωραίο, τζουμ τριαλαριαλό. Έτσι είναι. Έτσι λέω εγώ. Γι' αυτό λοιπόν με υψηλό ηθικό πρέπει μεθαύριο την Κυριακή να κατατροπώσουμε τον Πανιόνιο. Έτσι. Και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να ρίξει το ηθικό μας. Σωστό. Πολύ σωστό. Έτσι. Αυτό που λες. Αυτό. Νίκη μέσα στη Νέα Σμύρνη. Είναι κοντά στην ομάδα και το έχουν αποδείξει ότι την αγαπάνε και είναι κοντά στην ομάδα. Η αποθέωση, έτσι, στο τέλος δηλώνει, ναι, πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Έτσι. Έγινε. Αυτό ήθελα να πω. Να σε βάλω και στην κλήρωση. Είμαι η Ελένη. Σε κατάλαβα, Ελένη μου. 6:56. Ακριβώς. Ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου, γεια σου. Πάμε παρακάτω. Ζούμε σου λέμε. Ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Δεν είπα ποτέ ζούμε τις ευχάριστες ή τις χαρμόσυνες ή τις ωραίες στιγμές. Μεγάλη στιγμή μπορεί να είναι και μια επώδυνη βραδιά που με φέρνει πιο κοντά σε αυτό που αγαπάω. Με αυτούς που αγαπάμε μας δένουν και πράγματα τα οποία δεν είναι ευχάριστα. Αλλά είναι δυνατά όμως. Μπορεί να μην είναι ευχάριστο κάτι το οποίο με δένει με τον άλλον. Είναι όμως πολύ δυνατή στιγμή, γι' αυτό λέω ζούμε μεγάλες στιγμές. Είναι μια μεγάλη στιγμή αυτό που έγινε την Τετάρτη το βράδυ. Νομίζω το καταλαβαίνω. Όποιος δεν το καταλαβαίνει και θεωρεί ότι μόνο στη νίκη ή στο πανηγύρι είναι να είμαι δίπλα σε αυτό που αγαπάω, είτε λέγεται ΠΑΟΚ, είτε όπως ο καθένας το λέει, τότε το έχει δει λάθος, το έχει δει στραβά. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστέ. Καλώς το παιδί. Το πρώτο παιχνίδι που είδα στη ζωή μου, στην Τζούμπα. Α, έλα Χριστό, τώρα σε κατάλαβα. Έλα. Ήταν το ΠΑΟΚ Άιντραχτ 2-0. Ναι. Το 1982, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο Σωτήρης εκεί, θα διορθώσει αν κάνω λάθος. Το οποίο είχαμε χάσει. Το 81. Δεν είχα έρθει ακόμα στην Ελλάδα, γι' αυτό το θυμάμαι κι εγώ. Ναι. 81, γι' αυτό λέω. Το οποίο είχαμε κερδίσει, είχαμε χάσει 2-0 στη Γερμανία και κάναμε 2-0 και στην Τούμπα και κλασικά αποκλειστήκαμε στα πέναλτι. Ναι.
Δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή. Ήταν δυσάρεστη, αλλά ήταν μεγάλη. Ακριβώς. Είναι η στιγμή, η οποία μετά από 37 χρόνια τη θυμάμαι και θα τη θυμάμαι για πάντα. Θυμάμαι ακόμη και σήμερα, δηλαδή τον Χρήστο Δημόπουλο, 20 χρονών, 19, πώς ήταν να χάνει το τελευταίο πέναλτι με κάτι σκουρά μαλάκια. Ναι. Τότε που είχε ακόμα. Τώρα ο Χρήστος τύπου Θανάσης τώρα σπάει τσατσάρα. Έτσι, και ο Χρήστος είναι φίλε Γιουλ Μπρίνερ, τίποτα. Ακατοίκητο. Φοβερό αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, σκέψου πώς πρέπει να νιώθει ο Φωνιάς όταν βλέπει το Θανάση, ας πούμε. Το είχα πει κιόλας του Θανάση. Ρε, εσύ τι νερό έπινες εσύ. Ο Θανάσης δεν παράτησε τον ΠΑΟΚ πριν από το τελικό. Σωστό. Τι να κάνουμε. Τι είπες τώρα. Κωστή μου. Λες τότε να έφαγε πολλές ευχές, κατεβόδιο για να πάει στο Βάζελο. Τι να κάνει. Κωστή, καλά τα είπε ο παππούς. Είναι γνωστό ότι οι πιο καυτές έδρες στον πλανήτη είναι της Μπέρνλι, της Μονακό, ναι. του Απόλλων Σμύρνης. Είναι καυτές έδρες που τρέλεις να πούμε να πεις μέσα. Αλλά εγώ σε ένα πράγμα θα διαφωνήσω. Ο σεβασμός δεν κερδίζεται ούτε με τα άσπρα μαλλιά, ούτε με τα χρόνια. Σωστό. Κερδίζεται με τις πράξεις και με τις συμπεριφορές. Και με τα λόγια σου. Για να φτάσουμε να γίνουμε 80 χρονών, έχουμε μια πορεία ζωής η οποία δεν σημαίνει ότι επειδή φτάσαμε στα 80 ή στα 70 σβήνει όλα όσα κάναμε. Φυσικά, φυσικά. Εξάλλου λέμε ότι τα στερνά τιμούν τα... Έτσι. Σεβόμαστε την ηλικία, αλλά από εκεί και πέρα η συμπεριφορά πρέπει να έχει την ανάλογη αντιμετώπιση από τις οικογένειες. Μα όταν ο ίδιος δεν, τότε πώς έχει απέτηση. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και ξέρουμε τι ακριβώς έχει κάνει αυτός ο κόσμος και πόσο έχει συμβάλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ αλλά και όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι πριν των οπαδών της ομάδας του να χαλάνε τα Σαββατοκύριακά τους και οι μέρες τους με το γιο του και με όλους τους συγγενείς του και τους φίλους του για να επιβάλλει αυτά τα οποία θέλει. Ακριβώς. Ας σκεφτεί λίγο το νου μας εμείς. Πρέπει να έχουμε το νου μας γιατί έρχεται ο Στριγκάκια στην Κυριακή να σφυρίξει. Αυτόν που στη λεωφόρο το πετούσαν στριγκ. Ναι. Για τους γνωστούς λόγους. Επειδή είναι φίλος του συγκροτήματος, ο frontman των Πολύς, ο Στριγκ. Every breath you take. Ναι. Ήταν μια συνομοταξία διεκτών που κάποιος αρχιδητητής έλεγε όσο θα με αμαρά, τόσο θα σφυράς. Αυτή η συνομοταξία. Έτσι, λοιπόν. Τι ωραία φίλε. Μια... και γαμώ τις διαιτησίες ρε παιδί μου. Α, τα λαμβάνε κοστί μου. Έγινε, Χριστάρα μου. Δεν ρωτάμε τίποτα. Όχι βρε, όχι. Τίποτα. Περιμένουμε τη Λάτσιο να έρθει σήμερα για να πάμε να καταλάβουμε τη Ρώμη 10.000. Και εσύ Λάτσιο λες, και ο δασκαλάκης Λάτσιο έχει πει να ξέρεις. Τη Λάτσιο, ότι περιμένουμε να πάμε να τρελάνουμε όλη την Ιταλία όπως είχαμε πάει τότε στο Ούντινε 6.500, εδώ θα πάμε 10.000 στη Λάτσιο. Εμείς δεν ρίχνουμε κέρματα στη φωντάνα, την τρέβει, πέφτουμε οι ίδιοι μέσα. Πίνουμε και το νερό. Εννοείται, και το βίντεο κλαμπ θέλω, Κωστή. Και το βίντεο κλαμπ, γιατί όχι. Το βίντεο κλαμπ, και για εκδρομή και για συγκρίσεις. Έτσι, έγινε. Φιλιά. Μου λέει ο Δημήτρης, θυμάσαι εκείνη την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, θα σου πω έτσι πρόχειρα. Μπρούνο Πετσάι, Λότερμαν, πάλι τερματοφύλακας, Μπουμγκουμτσά, Κορεάτης, με κούρεμα Playmobil. Λόραντ, ο γιος του Γκιούλα Λόραντ έπεσε εκείνη την ομάδα. Βεβαίως. Επίσης, νομίζω Νάχτβαϊ, Νόρμπετ, αν δεν κάνω όλα. Νάχτβαϊ. Πάρα πολύ καλή ομάδα εκείνη η ομάδα της Άιντραχτ. Έτσι. Ναι, ο γιος του, το θυμάμαι. Ναι, μήπως ήταν τίποτα ανιψιός. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Εγώ θυμάμαι πάντως σίγουρα τον Μπρούνο Πετσάι, τον Αυστριακό. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Τώρα έτσι στο πρόχειρο απ' έξω, παιδιά, μιλάμε τώρα για 1981, έτσι. Δηλαδή δεν είχαμε έρθει ακόμα Ελλάδα. Πάμε, γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστάκη. Καλώς τον, ναι. Έλα, Κούδα μου, που σε εκνευρίζουν οι απόπτρες με τα περίεργα τα λόγια. Ναι, έλα. Λοιπόν, άκουσε, Κωστή μου, άκουσε ένα πράγμα. Και όχι εσύ μόνο, και όλοι οι φύλαθλοι του ΠΑΟΚ. Φέτος είμαστε οι πιο τυχεροί φύλαθλοι. Είμαστε βέβαια και λίγο αχάριστοι μερικοί, γιατί απαιτούμε πάρα πολλά πράγματα, ενώ δεν τα δικαιούμαστε, εγώ πιστεύω. Κωστή μου, το βράδυ της Τετάρτης μέσα στο Ιεσιτούμπα ήταν αυτό που πραγματικά δικαιούμασταν. Ότι δεν μπορούσαμε αυτή την ομάδα να την αντιμετωπίσουμε. Παίξαμε τα προηγούμενα 5 παιχνίδια τα οποία ήμασταν υπερήφανοι για την ομάδα μας. Δυστυχώς είχαμε μια κακή βραδιά. Δεν θέλω να κατακρίνω κανένα ποδοσφαιριστή, κανέναν από τη διοίκηση, μα ούτε και τον προπονητή. Η αχαριστία στον άνθρωπο λοιπόν είναι κακό πράγμα. Θα πρέπει να δούμε την αλήθεια
κατάματα. Η ομάδα αυτή είχε τεράστιο μπάτζετ, 230 εκατομμύρια, τα 30 τα δικά μας, δεν μπορούσαμε να τη χτυπήσουμε. Εμένα δεν είναι καταστροφικό ότι αποκλειστήκαμε. Εμένα είναι ικανοποιητικό ότι προχωράμε πολύ με σωστά βήματα. Γιατί το λέω αυτό, διότι όταν έχεις παίξει 5 παιχνίδια στην Ευρώπη και δεν έχεις χάσει ένα, αυτό είναι τιμή προς όλους μας, στους παίχτες ειδικά, μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό, Κωστή μου, θέλω να πω στον κόσμο του ΠΑΟΚ να είναι ψύχρεμοι, μα ψύχρεμοι, και όχι να αρχίζουμε να τρογόμαστε μεταξύ μας. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω για μια άλλη φορά εσένα με τον αθλητήριο και τα ζουμουσάκια που έχω αποκτήσει φίλους, να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους γνωστούς, οπότε σου εύχομαι μια καλή ημέρα. Γεια σου, Βασίλη μου. Καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Βαλάνε Δωράκη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Πάμε. Να ξαναπώ, κληρώνουμε σήμερα δύο υπέροχα τραπέζια στη Λαδόκολα. Να πάρετε την παρέα σας, να πάτε να γουστάρετε, να φάτε να περάσετε όμορφα. Σε εκείνο το μάτς, επειδή τώρα πήγε η κουβέντα, είχε πάει 2-0, έτσι, 30 ή 31 Σεπτεμβρίου 1981. 1981, ο Κωστίκος είχε βάλει το πρώτο γκολ, ο Κωστίκος και το δεύτερο, και πήγε το μάτς στα πέναλτι. Με τον Δημόπουλο, άπειρος τότε, άπειρος, ο Πετσά είχε κάνει το τελευταίο πέναλτι, λοιπόν, με Σίγκα, με Γούναρη, με Γκουερίνο, με Κωστίκο. Η Άιντραχτ τότε, παιδιά, στα μεγαθύρια του γερμανικού ποδοσφαίρου, επειδή τότε ζούσα εκεί με την οικογένειά μου, το 82 ήρθαμε στην Ελλάδα, το 81 λοιπόν πήγε το παιδί. Θυμάμαι το μάτς που με κομμένη την ανάσα βλέπαμε τη μετάδοση στη Γερμανία, θυμάμαι το κλάμα μου, δεν το έχω ξεχάσει εκείνο το κλάμα, γιατί περιμέναμε την επόμενη μέρα να πάμε και περήφανοι με την μπλούζα του ΠΑΟΚ ή με την φανέλα την ελληνική στο σχολείο, έπαιζαν και τέτοια θέματα, λοιπόν, δεν ξεχνιούνται αυτά. Γι' αυτό είπα, το ζούμε μεγάλες στιγμές. Η στιγμή που ο Μουσλίμοβιτς σκουπίζει τα δάκρυα του Γκαρσία, που έχει χάσει τη μάνα του την προηγούμενη μέρα και έρχεται. Ακόμα η μάνα του δεν την έχει σκεπάσει στο χώμα και έρχεται και βάζει τον γκολ με τον Παναθηναϊκό. Είναι ευχάριστη? Δεν είναι ευχάριστη. Είναι όμως τόσο μεγάλη αυτή η στιγμή. Τόσο μεγάλη αυτή η στιγμή. Και δεν την ξεχνάμε ποτέ. Δεν την ξεχνάμε ποτέ. Αυτά όλα λοιπόν δημιουργούν πολύ δυνατό χαρακτήρα. Μάτς σαν αυτό της Τετάρτης, και αφήστε αυτούς οι οποίοι περιμένουν το δικό μου στραβοπάτημα για να χαρούν μέσα στη μιζέρια ή στη δυστυχία τους. Θα τους δω τώρα. Θα τους δω με ξένα κόλλημα μνημόσυνο. Για να δούμε τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Με ρωτάνε, έρχονται μηνύματα πάλι για το ποιοι είναι στην κλήρωση. Τους λέω τάκα τάκα, μια μπαμπούμ που λέγει μια ψυχή, τσαφ τσουφ, τακ τουκ, πατ κιούτ, πιξ λαξ και διάφορα άλλα. Λέω λοιπόν ότι από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, Arsenal, Chelsea, Sevilla, Zenit, Bayer Leverkusen, Δυναμό Κιέβου, Besiktas, Salzburg, Villarreal, Anderlecht και Lazio. Εγώ λέω ότι από εδώ θα βγει η Bayer Leverkusen. Λοιπόν, Δασκαλάκης, είπες Lazio, έτσι. Από το τρίτο γκρουπ θα προκύψει ένας από τους παρακάτω. Μπέτις, Πάτε Μπορίσοφ, Καραμπάχ, Δυναμό Ζάγκρεπ, Λιψία, Άιντραχ Φραγκφούρτης, λέω εγώ. Γι' αυτό αναφέρθηκε πριν στην Άιντραχ. Μάλμε, Σπάρτακ Μόσχα, Σταντάρ Λιέγης, Ζυρίχη, Μπορντό και Ρεν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται από την ίδια χώρα. Όχι, είναι σε άλλο όμιλο. Ναι. Α, δεν γίνεται. Σωστά. Άρα ακυρώνω την Άιντραχτ. Και εδώ διαλέγω Μπάτε Μπορίσοφ. Μπάτε σκύλια, λέστε και λέστε κάμι δίνετε. Και από το τέταρτο γκρουπ θα βγει ένας από τους παρακάτω. Απόλλων Λεμεσού, λέω εγώ. Ρόζενμπορκ, Βόρξλα, Πολτάβα, Σλάβια Πράγα, Ακίσασπορ, Γιάμπλονετς, ΑΕΚ Λάρνακας, Βίντι, Ρέιτζερς, Ντουλελάγκ, Σπάρτακ Τρνάβα και Σάρμπσμπορκ. Καλά, το τέταρτο γκρουπ είναι, λοιπόν, έχει χωριά, αλλά έχει και σούξου μούξου. Δεν φοβάμαι τίποτα. Αποκλεισμός σοκ για Βλάντα Νίβιτς. Θέλω να πω. Σοκ αποκλεισμός. Λοιπόν, για τη Μακάμπι Τελαβίβ. Παρά την ήττα με 3-1
στον πρώτο αγώνα στην Νορβηγία η Μακάμπη κατάφερε να επιστρέψει με σκορ Πόρκς 2-0, όμως η Σάρπς Μπρόγκ βρήκε ένα γκολ που χρειαζόταν και πέταξε έξω την ομάδα του Βλάνταν Ίβιτς. Αυτά. Ο Αθανασιάδης, ο Κλάους, επειδή ακούστηκε για Βάζελο, διαβάζω στο ΙΝΠΑΟΚ, υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να επιστρέψει με τα χρώματα του ΠΑΣ Γιάννενα. Και μακάρι να ξαναβρει τα πατήματά του και να ξανασώσει, να σώσει τέλος πάντων την καριέρα του παιδί. Γιατί ο δρόμος που πήρε δεν είναι ο σωστός. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ο μεγάλος Γιώργος Κόρος, μέσα στα πρώτα βιολιά, δηλαδή είναι Κόρος, ο συγχωρεμένος, Λευτέρης Ζέρβας, είναι ο Κασιάρας, είναι ο Κουκουλάρης, είναι δηλαδή 4-5 δοξάρια τα οποία είναι πολύ ξεχωριστά και είναι νεότεροι και ο Παλαβρατζής, πώς το λένε, του Δημάκη, έχει δηλαδή, έχουμε δοξάρια καλά, έχουμε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, 2310-287-888, έχουμε μια γραμμή που περιμένει, συζητάμε γενικότερα στον απόϊχο, το μυαλό μας, το νου μας. Στην Κυριακή, το λέμε συνέχεια, την Κυριακή έχουμε πανιόνιο. Τι λέμε? Το νου σας ρεμπάλα. Το νου σας καλά. Έτσι, εκεί. Τώρα, τι θα βγάλει η κληροτίδα σήμερα? Οκ. Εντάξει. Αυτά είναι, θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα. Απλά σήμερα είναι η κλήρωση, γι' αυτό το αναφέρουμε. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Σας βάζω και για δύο τραπέζια στη Λαδόκολα. Πάμε στο μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Φιλαράκι, πάμε μια χαρά. Είχα πόνο μεγάλο χθες, αλλά σήμερα έτσι όπως τα βλέπω, γι' αυτό δεν πήρα βέβαια τηλέφωνο χθες. Ναι. Εδώ είμαστε εμείς και για τον πρωτεύοντα πόνο, δηλαδή για το αυτό που νιώθεις στο πρώτο χτύπημα, και για το δευτερεύοντα, αυτό που δηλαδή που έχει φύγει και έχει παγώσει το τραύμα και λες τώρα μπορώ να βγω να του πω αυτά που θέλω. Εδώ είμαι. Από την πρώτη στιγμή μαζί σας. Το πλευρό σου να κλάψουμε, κανονικά, να πείσουμε τα δάκρυά μας. Μου είπε κάποιος, το έχω πει πολλές φορές. Καλά, θα ανοίξει γραμμές αύριο. Μα ειδικά αύριο θα ανοίξω. Ειδικά αύριο θα ανοίξω. Εκεί θέλει ο άλλος να το βγάλει. Εγώ τι θα ήθελα, θα ψάχνα ένα τρελό να πω τον πόνο μου, φίλε. Αυτό θα ψάχνα. Θα μου κλείσει εκείνη τη μέρα που θέλω να το βγάλω από μέσα. Θα μου πεις, και εσύ τι κάνεις, ρε φίλε, το δικό σου πόνο, τι τον κάνεις? Τον κάνω ένα με το δικό σας και έχουμε όλοι μαζί ένα πόνο. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Το κοστί, το όχι το τρελό, το φιλαράκι μας θα πάρουμε να πούμε το πόνο μας. Για πες, αδερφέ μου. Θέλω τις πιο δύσκολες ομάδες, φίλε, στην κλήρωση, να σου πω την αλήθεια, από κάθε όμιλο. Όχι βάσει βαθμολογίας, ποιες είναι οι πιο δυνατές. Ναι. Να πάμε να δείξουμε τι είμαστε, φίλε. Είμαστε ομαδάρα. Θα σου πω. Δεν διαφωνώ. Θα δεις ότι θα προχωρήσουμε και σαν πρώτοι, για να δεις ότι φέτος θα ζήσουμε ακόμα πιο μεγάλες στιγμές. Εγώ είπα σήμερα, την είπα την τρελά μου. Έχω κάθε δικαίωμα να πω αυτό που θέλω. Είναι καλή η Bayern. Η Bayern. Για φέτος μιλάμε. Η Bayern. Άλλη η Bayern είναι, ναι, αλλού. Ναι, η Bayern θα ανταμώσει με τη Χάρτινη. Η Bayern. Έχω πει ότι από μικρό παιδί με Bayern, έτσι έχω φανέλα, ναι. Ρουμενίγκε. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Λεβερκούζεν είναι. Ναι. Του Λεβερκούζεν, μια βραδιά στο Λεβερκούζεν. Αυτή πιστεύω θα μας τύχει από τους δυνατούς. Είναι δυνατή φέτος. Είναι. Δεν είναι αυτό που ήταν παλαιότερα. Είναι όμως δυνατή. Δεν φοβάμαι καμία από αυτές, φίλε. Καμία. Απλά συμφωνώ μαζί σου, θα ήθελα όμως τους πολύ δυνατούς να τους πετύχω εκεί στους 16. Να μου φέρει έναν τέτοιο. Μα τι αργότερα. Να παρακαλάμε για μικρές ομάδες. Όχι βέβαια. Όχι. Μεγάλη είμαι και εγώ, φίλε. Μεγάλη είμαι και εγώ. Αυτό σου λέω, ναι, είμαστε μεγάλο σωματείο, να δούμε και μεγάλες ομάδες. Ερώτηση. Πέρα, να σωμάσουμε, να ερώτηση. Ερώτηση. Να εγώ είμαι, ας πούμε, η Μπάτε Μπορίσοφ, ξέρω εγώ. Ή είμαι, ξέρω εγώ, ή να πούμε η Βίντι. Λέω τώρα. Θα δεις όταν δούνε το ΠΑΟΚ. Α, μπράβο! Θα τα μουτράκια. Αυτό ήθελα να πω. Από πίσω θα γεμίσουν το παπερσάκι του. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Έχοντας λοιπόν δει τα μάτς με την Σπαρτάκ, τα μάτς με την Βασιλεία, ακόμα και το μάτς με την Μπενφίκα, τα μάτς με την Μπενφίκα. Ναι. Θα χαρούν ή θα λυπηθούν, λες, που έπεσαν με αυτόν τον ΠΑΟΚ? Εγώ πιστεύω δεν θα βρούνε μαντήλι να κλάψουνε. Και έχοντας δει και αυτή την τούμπα. Ναι, ναι, έχοντας δει σίγουρα όλα τα μάτς, έχοντας δει και ότι το πρώτο 20 λεπτό ήμασταν, εντάξει, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, υπερομάδα το πρώτο 20 λεπτό, μας βγήκε καλά.
τι να κάνουμε, γύρω στο παιχνίδι. Λένε αυτοί τώρα θα πάμε εκεί πέρα. Εγώ πάντως χαίρομαι που συζητάμε για το μάτσο με τον Πανιόνιο. Αυτό είναι, όχι, το έχουμε δεδομένο αυτό ότι θα πάμε να το πάρουμε. Δεν έχουμε τίποτα δεδομένο. Δεν έχουμε τίποτα. Πρέπει το μυαλό μας να είναι εκεί όλο. Αλλά βλέπεις τώρα είναι και κλήρωση στη μέση σήμερα και εντάξει. Ναι, το μυαλό μας εκεί. Έκανε πολύ ωραία ομιλία στους παίκτες μετά το παιχνίδι ο Λουτσέσκου στα αποδυτήρια. Είπε πολύ δυνατά πράγματα. Μετά από το μάτς. Μετά από το μάτς. Έχει σημασία μετά από τη στραβή, έτσι. Μετά το Νιόνιο, εκτός από τη διακοπή, ποιον παίζουμε μετά εδώ μέσα, με την κουλά. Όχι, μετά έχουμε όφι έξω αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω. Έχουμε 15 μέρες καθισιό και μετά έχουμε όφι έξω. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος. Σωτήρη, μετά τον Πανιόνιο έχουμε όφι έξω. Εδώ. Όφι εδώ. Πώς έχω την εντύπωση ότι έχουμε. Νομίζω όφι έξω. Όφι, αλλά νομίζω έξω. Νομίζω έξω. Θα έρθει τώρα, θα μου στείλει μήνυμα μέσα. Θα μου στείλει μήνυμα η Χρύσα με τη μία τώρα. Περίμενα να δεις. Έξω. Έξω, έξω. Δίκιο είχα. Έξω. Καλά θυμόμουν ότι έχω Πανιόνιο έξω, όφι έξω, ναι. Έξω. Μετά τέταρτη είναι το. Τέταρτη. Θα γελάει ο κόσμο. Ντέρμπι θα το πω. Με το χαρτάει το. Έλα, θα σε κόψω. Θα σε κόψω. Παππούζι μέχρι να χορτάσει, βάλει με κλείωση. Έγινε Λευτέρης. Γεια. Να το. Κρήτη, κατευθείαν Χρύσα. Είπα. Μέχρι να στεγνώσει το στάλιο. Γεια σου, Χρύσα μου. Ετοιμάζουμε ένα zoomusu.gr κούκλα. Κούκλα, δεν κάθομαι στα αυγά μου. Πέρσι το φτιάξαμε. Θα μπορούσαμε να το αλλάξουμε τα θέλω να το κάνουμε πολύ πιο όμορφο. Να ανεβεί επάνω η εκπομπή, να είναι πιο εύπεπτο, να γράφει τα δικά της η Χρύσα, να γράφει τα δικά του ο Κανάρης, να γράφει τα δικά του ο Ακρίτας, ο Ανδρέας που θα έχει μόνιμη αυτά τα κείμενα που είχε στείλει επικά και θέλω να του δώσω εκεί ένα μόνιμο. Θα υπάρχει η μόνιμη στήλη για εσάς, όπως είχαμε το γίνε ζου μου ζου αρθρογράφος, να γράφει τα δικά σας. Θα υπάρχει μόνιμη γωνία για τους συνδέσμους, φωνή για τους αγνούς ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα, να βάλουν τις αναρτήσεις τους, να γράψουν τα κείμενά τους. Έτσι. Εμείς αυτό κάνουμε. Δικό μας είναι, δεν δίνουμε σε κανέναν λόγο, δεν υπάρχει κανένας από πίσω, δεν υπάρχει κανένας πατρόνος να πούμε, κανένας υπερχορηγός. Οι δικοί μας άνθρωποι είναι. Έτσι. Το κάνουμε αυτό για μας. Για μας το κάνουμε. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, Γεωπόνεμο. Καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Ζήτω ενίος ΠΑΟΚ. Έτσι, φίλε μου. Έτσι. Για πες. Ζούμε και αναπνέουμε για να έχουμε μεγάλη ομάδα σε όλα τα τμήματα. Σωστός. Είμαστε όσο πάω και ήμασταν και πριν. Και πιο πολύ. Και πιο πολύ, αφού το θέλεις εσύ και πιο πολύ ρε φίλε. Εκείνο το εκατομμύριο το ένα μήπως να πεισμώσει ο Σαββίδης και να πει θα το δώσω στο μπάσκετ ρε παραλάνια. Έτσι. Ζούμε και γι' αυτό εμείς. Η ρομαντική. Πάντως έχω την αίσθηση ότι καλή ομάδα φτιάχνουμε στο μπάσκετ. Εντάξει. Δεν μιλάμε για αυτό ρε φίλε. Άλλο ζητάμε εμείς. Ναι, ναι. Δεν γίνεται κατανοητό δηλαδή. Κατάλαβα τι λες. Είμαστε ισχυροί, πολύ ισχυροί. Ναι. Είμαστε και ρομαντικοί, ξέρουμε. Θα είμαστε πάντα εκεί. Παρένθεση, καινούργια φανέλα με το μανίκι είναι πάρα πολύ ωραία. Επιτρέπετε. Επιτρέπετε. Επιτρέπετε, ναι. Το μανίκι. Πήραμε την έγκριση, έχουμε τον πρόεδρο του Ισακή δικό μας. Δεν μασάμε τίποτα. Ρε, γιατί έχω δει στο NBA, ρε παιδί μου, που έχουν κάποιοι παίζουν με μανίκι. Εγώ ξέρεις, είμαι κατάφιλε. Δηλαδή, όπως βγάλανε κάποια στιγμή αμάνικη στο ποδόσφαιρο, φορέσε το Καμερούν αμάνικη, ανηθικότητα το θεωρώ. Έτσι. Δεν θα είναι μοναδική, ρε φίλε. Φανελ, κασκορσέ, δηλαδή, ποδόσφαιρο με κασκορσέ, πού πας, ρε φίλε. Βάλε Ελβιέλα μετά, με μεγάλο βε. Σαν αυτή φορούσε ο Βέγκος. Θα είναι δεύτερη τρίτη, θα είναι εναλλακτική, αλλά θα υπάρχει και αυτή. Έτσι μου φαίνεται περίεργο μπάσκετ με μανίκη. Εντάξει, οκ. Αυτά είναι τώρα. Δεν έχει γιακά, δεν έχει γιακά. Αυτό έλειπε να έχει και κουκούλα. Και λαιμόκοψη. Πάμε δυνατά. Πάμε φίλε, πάμε. Για έναν πανίσχυρο ΠΑΟΚ για όλες τις διοργανώσεις. Πάμε. Όχι μονόδρομο. Συσπυρωμένη, πώς μου το έγραψες στο μήνυμα. Στο μήνυμα μου το έγραψες υπέροχα. Συσπυρωμένη, ενωμένη, αγαπημένη όσο ποτέ, φίλε. Όσο παντού. Ποτέ. Παντού. Όχι παντού. Μόνο στο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Πρέπει να κάνουμε πανίσχυρη ομάδα. Λείψε. Αυτό έρχεται μετά, Γιάννη, αφού το ξέρεις. Λείψε λίγο. Αν εγώ είμαι αυτός, αν εγώ είμαι δυνατός. Όχι μόνο. Αν φύγεις τελευταίο μισάωρο, φίλε, θα κλείσουμε δύο μεταγραφές. Τι λες. Τα έχω τακτοποιήσει, να ξέρεις. Εντάξει, έγινε. Τα έχω τακτοποιημένα. Συμφωνώ και εγώ με τον προηγούμενο. Θέλω τη δυνατότερη κλήρωση σήμερα. Τη δυνατότερη. Ναι. Arsenal. Δεν με χαλάει. Arsenal.
Arsenal, έτσι λες, ε. Φραγκφούρτη, συμφωνώ μαζί σου για να πάνε τα παουτσάκια. Και δύο γερμανικές δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Δεν μπορούν δύο. Την ακύρωσα τη μία. Πάντως, πρόσεξε. Γερμανός, αλλά δύο γερμανικές δεν μπορούν να είναι στον ίδιο όμιλο. Οπότε δεν μπορούν να είναι και Μπάγκερ και Άιντραχτ. Πιο πολύ το λέω, γι' αυτό το πιστεύεις. Από τον Λεμεσού, ναι, ναι. Πιο πολύ το λέω επειδή θέλω να πάνε τα παουτσάκια εκεί στη Γερμανία. Το DNA του ΠΑΟΚ είναι μόνο για δυνατά πράγματα. Το κίνητρό του πρέπει να έχει δυνατό κίνητρο. Αλλιώς δεν μπορούμε. Μα γι' αυτό την πάτησε κατά καιρούς από μικρές. Έτσι. Εντάξει, τώρα είμαστε άλλες εποχές, αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ δυνατή ομάδα για όλα τα επίπεδα, για όλη τη χρονιά. Όχι μόνο για όλα. Σου και ο Πόνε! Γεια σου, Γιαννάρα μου! Φιλιά! Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω, δύο γραμμές ακόμα. 2310-287-888, παρακαλώ. Ναι. Παραγγελιά έχουμε, Καζαντζίδης υπάρχω. Ναι. Σαν προχθές ήτανε που γεννήθηκε ο Στέλιος, το 1931. Καλημέρα σας. 29 καλημέρα. Του μηνός. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Είμαι ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη. Έλα, Ανδρέα μου. Έλα, my friend. Είμαι πολύ συναχωρημένος, αλλά πάρα πολύ συγκινημένος, γιατί άκουσα εχθές ότι ο κόσμος φώναζε το ΠΑΟΚ μετά το τέλος μόλις που έριξε αγώνας. Έτσι είναι, Ανδρέα. Πού τη βρήκαν τη χαρά. Πού το βρήκαν αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι χαρά. Εγώ έμεινα. Ανδρέα μου. Πού το βρήκαν αυτό. Εγώ όταν ήμουν εκεί. Ναι. Άκουσε με. Ναι. Φίλε μου, καλέ. Δεν είναι η χαρά αυτή που σου δίνει τη δύναμη. Πού τη βρήκανε τη δύναμη και φωνάζανε. Μπράβο, τώρα το λες πιο ωραία. Πού τη βρήκαν τη δύναμη. Ξέρεις πού τη βρήκαν. Πού τη βρήκαν. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Να τρώω τέσσερα και να φωνάζω πάω. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Συγκινήθηκα, αλλά ναι. Πόσες φορές αυτό που έχει κάνει ο παδός του ΠΑΟΚ είναι πέρα από τη λογική και δεν μπορεί να εξηγηθεί με μία νορμάλ εξήγηση. Ναι, αυτό, ναι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, δηλαδή, πόσες φορές, αυτό δεν είναι συγκλονιστικό, να χάνει εκείνη τη στιγμή, να γκρεμίζεται το όνειρό του, να πονάει, αλλά ξέρεις τι, να βγάζει όλα τα αποθέματά του, να αποθεώσει την ομάδα, να την ευχαριστήσει για όλα αυτά που έχει κάνει. Τι λέει, αυτό είναι μεγαλείο, αδερφέ μου, είναι μεγαλείο, είναι τόσο ΠΑΟΚ αυτό. Ένα άλλο εχθές, δεν μπορούσα να σου πιάσω γραμμή. Έχεις δίκιο που είπες για τον Κλάους με τον Άγιαξ που τον έδειξε. Τέλος. Αυτό να πάρεις και Πασχαλάκης. Δεν το ξέρω. Εύχομαι να μην το πάθει. Γιατί. Ναι. Να σου πω εγώ γιατί. Γιατί τα αφεντικά είναι σκληρά. Και ο κύριος Σαββίδης χάνει 15 εκατομμύρια τώρα που δεν μπαίνει στο Champions League. Και δεν το ξεχνάνε τα αφεντικά αυτό. Κατάλαβες. Εντάξει, κοίταξε. Κοίταξε. Ανδρέα μου, να σου πω κάτι. 15 εκατομμύρια άνθρωπος. Να σου πω κάτι. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το φορτώσεις μόνο στον Πασχαλάκη. Θα το δεις. Ναι, λέω. Λάθη έκαναν κι άλλοι. Εννοείται ότι... Χοντρά λάθη, 15 εκατομμύρια λάθη, Κωστή μου. Ο κύριος Σαββίδης και ο γιος σου ακούνε Πασχαλάκη και Τατάκη και βγάζουν μπουρμπούλια. Ναι. Γιατί χάσανε 15 εκατομμύρια. Εντάξει, okay. Δεν νομίζω ότι θα του πάρουν το κεφάλι για ένα λάθος. Έτσι. Εντάξει, είναι σοβαρό το λάθος, αλλά επίσης αν είναι λάθος και δικό μας να πούμε ότι εκείνη τη στιγμή μόνο ο Πασχαλάκης αποκλείστηκε ή μόνο από εκεί. Είναι σοβαρό το λάθος, το κατανοεί και ο ίδιος, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει ανθρωποφαγία. Έτσι λέω. Έγινε, Ανδρέα μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Χρησιμοποίησα το παράδειγμα του Κλάους. Εγώ έτσι αυτή την εντύπωση έχω, ότι η καριέρα του Κλάους, και όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, η καριέρα του Κλάους περατώθηκε, έφτασε σε ένα σημείο 0 εκείνο το βράδυ με τα δύο χαμένα τετατέτ με τον Άγιαξ. Εκείνο το βράδυ τελείωσε η καριέρα του. Από εκεί και μετά δεν τον ξανάδαμε ποτέ. Λοιπόν, εύχομαι να μην γίνει το ίδιο πράγμα με τον Πασχαλάκη. Να μην κουβαλάει αυτό το λάθος που έκανε το σοβαρό. Να ανακάμψει. Έτσι. Καλημέρα σας. Άλλες τρεις και τελειώνουμε. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστή, γεια σου φίλε μου, Ζουμουσού. Καλώς το παιδί, Ζουμουσού φίλε μου. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλά, δόξα τω Θεώ. Στέλιος είμαι. Γεια σου. Έλα Στέλιο, δεν σε κατάλαβα, όχι. Έλα, για πες. Όλα καλά, εντάξει. Τα πατάμε. Τώρα στο Πανιόνιο, θα πάμε εκεί, θα είμαι εκεί μέσα κι εγώ. Θα δούμε. Μπράβο. Θα έχει με τους οπαδούς του Πανιονίου, έχουμε καλή σχέση. Το ξέρω γιατί έχω ξαναπάει πάλι και άλλη πέρυσι εγώ είχα. Ναι, ναι. Θυμίζω κάποια στιγμή που μας ρίξαν δακρυγόνα, τα παιδιά από οι Πάνθυρες μας έριξαν, μας έδωσαν νερά. Μας έδωσαν νερά. Ναι, όλα καλά, όλα καλά πάμε, εντάξει.
Όλα καλά, συνεχίζουμε. Προχωράμε. Προχωράμε. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Δύο-τρεις γραμμές ακόμα. 2310-287-888. Σήμερα είναι η κλήρωση για το Europa League. Σήμερα θα μάθουμε τους αντιπάλους μας. Τρεις θα είναι αντίπαλοι. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι, Κωνσταντίνε. Δεν είναι δύο μάτς, αναμετρήσεις. Είναι όμιλοι και εδώ στο Europa League. Το παλιό UEFA είναι, ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν, και περιμένουμε να μάθουμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι μας. Θα ζήσουμε και αυτό το ταξίδι, θα ζήσουμε τις στιγμές, θα γεμίσουμε την τούμπα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα χαρούμε την ομάδα μας. Αυτό το ταξίδι που άλλοι ούτε καν το πλησίασαν. Αυτοί που το υποτιμούσαν άλλες χρονιές, γιατί τα είχαν στρωμένα όλα έτοιμα και μπαίνανε κατευθείαν στους ομίλους του Champions League, τώρα το αποθεώνουν από χθες το βράδυ. Βλέπετε, η κολοτούμπα σε όλο το μεγαλείο. Η κολοτούμπα σε όλο το μεγαλείο. Αυτοί που μας λιδωρούσαν όταν φέρναμε παίκτες 32 ετών και 33, παίρνουν τώρα τον 36χρονο γιαγιά του Ρε και του κάνουν ύμνους. Ο καθένας, βλέπετε, όπως το συμφέρει και όπως το χειρίζεται. Εμείς το νου μας στην ομάδα. Την αγκαλιάζουμε με αγάπη, στεκόμαστε δίπλα της, την κριτικάρουμε στα λάθη, είπαμε ποια είναι τα λάθη, τα ξαναείπαμε, τα αναδεικνύουμε, δεν τα διωγγώνουμε, δεν προσπερνάμε τα καλά για να σταθούμε να αναδείξουμε μόνο το αρνητικό και προχωράμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας και εσείς. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλώς τον. Βασίλης από Ολλανδία. Ολλανδία. Έλα, ρε, φίλε. Άμστερνταμ. Έρχεται στην Ολλανδία ο Λάμπρου, φίλε. Να πάρει παιχνίδια. Μάλιστα. Το διάβασα χθες. Για λοιπόν, πες. Εγώ περιμένω από όλους τους παίχτες και τον οργανισμό ΠΑΟΚ μια συσπηρωτική κίνηση και μια συνέντευξη τύπου ότι εμείς το πρωτάθλημα θα το πάρουμε αίτητη. Ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα και ότι θα σπείρουμε τρομοκρατία παντού, μέσα έξω. Αγωνιστική και τρομοκρατία. Και θα το πάρουμε, ναι, πρωτάθλημα. Ναι, αυτό εννοώ. Ναι, ναι. Γιατί είμαστε η καλύτερη ομάδα. Είμαστε. Μια δήλωση όρκο τιμής. Για πείσμα, για όλα αυτά που συνέβησαν πέρυσι. Ωραίο είναι αυτό που σου λέω. Ότι εμείς, όλοι μαζί, ο οργανισμός ΠΑΟΚ, Σαββίδης, το τι. Παίκτες, προπονητής, όλοι, όλοι. Ναι, ότι όλοι εμείς θα το πάρουμε αίτητη φέτος. Γιατί είμαστε, ναι, η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Μα είμαστε. Αδερφέ, για να όλοι. Είμαστε. Δεν το λέμε επειδή είμαστε ΠΑΟΚ. Γιατί κατά καιρούς είχαμε πει παιδιά, δεν έχουμε τόσο καλή ομάδα. Οι παιδιά χωλαίνουμε εκεί. Τώρα έχουμε την καλύτερη ομάδα από όλους. Πρέπει αυτό όμως να το αποδεικνύουμε ακριβώς, κάθε εβδομάδα, να κερδίσουμε και τις παγίδες που θα μας στήσουν, γιατί θα υπάρξουν σίγουρα τέτοιοι, σίγουρα θα υπάρξουν. Και να το δείχνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, φίλε μου. Συμφωνώ, γιατί και αυτό που πιστεύω ότι ο αρχικός στόχος φέτος είναι το πρωτάθλημα και αυτή η κίνηση θα συσπηρώσει τους παίκτες για αυτό το στόχο. Ωραία ιδέα ότι είναι. Φέτος θα το πάρουμε αίτητη, παιδιά. Αίτητη, μέσα έξω. Παντού. Αυτό θέλω να πω, καλημέρα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά στο Άμστερνταμ, φιλιά πολλά, στα παιδιά στο εξωτερικό, στο Ανόβερο, γεια σου Χριστάρα μου, τι να κάνουμε, φίλε, βγαίνουν και τέτοιοι, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, εγώ ξέρεις δεν κλείνω, δεν το λέω τώρα για το φίλο μας, λοιπόν, βγαίνουν και τέτοιοι, και εχθές, εγώ για να κλείσω, ξέρετε, σκάω γάιδαρο, θέλω τον άλλο να τον πείσω, είναι εύκολο, ένα νεύμα μόνο κάνω και τον στέλνει, πάμε, κάνω κληρώσεις. Καλημέρα στην Νίκη Λαβρεντιάδου. Γεια σου Βασιλική, γεια σου Ιβατζίδη Ανέστη, γεια σου Πολοτζίδη Μπάμπη, γεια σου Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πήγανε 104ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Τούμπας. Ήμουν, λέει, στο 23, λέει. Θυμάμαι και τον μπαμπά σου, δάσκαλο εκεί. Στείλε το όνομά σου. Στείλε το όνομά σου, εκεί πήγα έκτη. Πού είναι τώρα πριν τα γυράδικα, 23-104, στο δρομάκι που είναι εκεί στον, περνά στη γέφυρα, δίπλα, πίσω από τα γκούντις, στο σχολείο που είναι πίσω από το, εντάξει, τότε δεν υπήρχε ούτε στέγαστρο ούτε τίποτα, εκεί πήγα μία τάξη, την έκτάξη δημοτικού, αλλά επειδή κάναμε απογευματινά και πρωινά, έτσι, δεν ξέρω, ισχύει ακόμα αυτό με τα απογευματινά, τότε πηγαίναμε μία εβδομάδα απόγευμα, μία εβδομάδα πρωί, 23-104, έτσι, λοιπόν. Στείλε μου να μάθω ποιος είσαι. Αυτός ένα μηδέν θα μου πεις. Μεσημέρι έχουμε την κλήρωση. Εννοείται ότι μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Εννοείται ότι εδώ θα είστε ενήμεροι. Περιμένουμε να μας βγάλει απλά τους αντιπάλους. Ήρεμοι. Ο ΠΑΟΚ θα δώσει ψωμάκι, όπως λέει και η Χρύσα. Θα γεμίσουν πάλι τα μαγαζιά. Πέρσι έκλεισαν
πάρα πολλές επιχειρήσεις επειδή ο ΠΑΟΚ ήταν εκτός Ευρώπης. Πέρα από την καψούρα που έχουμε εμείς, πέρα από την έγνοια για την ομάδα αυτή καθεαυτή, ζουν οικογένειες. Τρώει κόσμος ψωμάκι. Πληρώνουν σερβιτόρους, οδηγούς, εταιρείες, καφετέρειες, εστιατόρια. Από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Νέκρωσε η περιοχή πέρσι που οι Πέμπτες δεν είχαν ΠΑΟΚ. Φέτος δε θα είναι η τελευταία χρονιά που θα έχουμε Πέμπτες. Του χρόνου θα αλλάξουμε μέρα. Του χρόνου θα αλλάξουμε μέρα. Έτσι λέω εγώ. Έχουμε, έλα, βγάλ τον γιατί περιμένει ο άνθρωπος. Ναι, καλημέρα. Να κλείσουμε κιόλας. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα από Μόναχο, Κώστα. Καλώς το παιδί. Από Άμστερντεμ πήγαμε Μόναχο. Από Άμστερντεμ. Τι να κάνω. Έτσι είναι, παντού πάω και. Έλα, φίλε μου, έλα. Πώς το ζήσατε εκεί, πού το είδες? Στο σπίτι το είδαμε με παρέα. Μάλιστα. Ήθελα απλά να κάνω μια παρατήρηση στο του Κυρσάβα, αυτό που είπε για το λαό του ΠΑΟΚ. Όταν το 84 ήμουνα μέσα στο ΠΑΟΚ Νάπολη, φίλε, και ήρθε στο πλάι στο δημοσιογράφο ο μεγάλος Μαραντόνα του Καρέκα, του Αλεμάο, και λέει τέτοιο πράγμα δεν έζησα ποτέ στη ζωή μου. Το αναφέρει και στην αυτοβιογραφία του, φίλε μου. Το αναφέρει στο βιβλίο που έγραψε, ενώ έπαιξε στην Αργεντινή, Boca Juniors, River Plate, αυτά, Ισπανίες, Ιταλία, το καμπιονάτο τότε, στα ντουζένια του, έτσι. Με Μίλαν τρομερή, με έδρες καυτές, 80-100 χιλιάδες. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό που έζησε στην Τούμπα. Την εξέδρα, φίλε μου, ο Μαραντόνα την κοιτούσε, μιλούσε στο δημοσιογράφο και είχε σταλτάρει. Και έχω τον Κυρσάβα να ακούει να μου λέει τι. Άρε Κυρσάβα, τι να πω. Τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Πρόσεξε, τι έχω να σου πω. Ναι. Προσεγγίζουμε τις δηλώσεις του πλέον με χιουμοριστική διάθεση. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή τις προσεγγίζω. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί σκοπός του είναι ποιος? Να εκνευρίσει όλους εμάς. Είτε εμάς που έχουμε μικρόφωνο και φωνή δημόσια, είτε εσάς που είστε εκεί πέρα έξω και απλά ανοίγετε να ψάξετε λίγο το κινητό, στο τάμπλετ, να δείτε λίγο τον κόσμο που θα πάει στο γήπεδο, τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Αυτός έχει αυτόν τον σκοπό. Δεν είναι τυχαίο. Κάθε φορά προσπαθεί να σπείρει διχόνοια, να μοιράσει τσαντίλα, να σε αποσυντονίσει, να σε αποδιοργανώσει. Αν εγώ λοιπόν, εγώ και εσύ και οποιοδήποτε, μπούμε σε αυτό το μονοπάτι, του κάνουμε τη χάρη. Του κάνουμε τη χάρη. Ούτε θα βρίσω, ούτε τίποτα. Σέβομαι τίποτα που έχει την ηλικία του πατέρα μου. Το σέβομαι. Αυτός δεν σέβεται την ηλικία του και τα χρόνια του. Έτσι, εμείς έχουμε κάποιες αρχές. Σαν ΠΑΟΚ έχουμε αρχές. Εγώ δεν μπορώ να βρίσω ένα γέρο, δεν μπορώ να τον βρίσω. Ευθυλίζεται μόνος του, φίλε. Ίδιοι του στο site. Ίδιοι του. Του είπανε. Πάψε πια. Όχι, του είπανε. Βγάλε το σκασμό, του είπανε. Βγάλε το σκασμό. Μας διασύρεις, μας κεφτυλίζεις. Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Τι να πούμε. Αυτό ήθελα να πω, χαιρετίσματα. Φιλιά, στο Μόναχο. Αυτού στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη στα ΠΑΟΚια και μη μας σάτε. Δώσε μου λίγο δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 37 να δώσω και τα τραπέζια. Το 17. Ναι. Και το 37. Έγινε. Σε χαιρετώ. Φιλιά στο Μόναχο. Εγώ, φίλε, φιλιά στην Βαβαρία. Φιλιά στην Βαβαρία. Λοιπόν, κάτσε να δώσω τα δύο τραπέζια. Σωτήρη, σε καλή κατάσταση, αγόρι μου, αδερφέ μου. Λοιπόν, τραπέζια. Το ένα τραπέζι πηγαίνει στον... Κάτσε να το δω. Εδώ. Λοιπόν, ο Κυριάκος σε 6.32. 6.32. Καλημέρα, Κυριάκο. Έρχεσαι από εδώ και παίρνεις χαρτάκι. Δεν πηγαίνεις έτσι. Δεν πηγαίνεις έτσι. Λοιπόν, και καλημέρα Κωστή, ευχαριστούμε για την ωραία παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Η Νίκη Λαβρεντιάδου, 6994 σε 705, κερδίζει το δεύτερο τραπέζι. Νίκη Λαβρεντιάδου, Νίκη, έρχεσαι και εσύ από εδώ. Αν δεν είμαι εγώ εδώ, αφήνω χαρτάκι στη Μαριλίζ. Με το συγκεκριμένο χαρτάκι πηγαίνετε Δευτέρα ως Πέμπτη στη Λαδόκολα. Τρώτε σούξου μουξου, όλα υπέροχα. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε. Και κάθε πίκρα καίμε. Σωτήρη δασκαλάκι, αγόρι μου, σε ευχαριστώ που και σήμερα ήσουν κορονοδορικού ρυθμού. Θα τα πούμε εμείς πρώτο Θεό τη Δευτέρα. Και λάμπες άλλαξε, παιδιά. Δηλαδή, καήκαν δύο λάμπες. Δηλαδή, αυτό που λέμε, σβήσαν τα φώτα στο στούντιο. Και ήρθε και άλλαξε τις λάμπες. Και έχουμε τώρα, είμαστε, δηλαδή, μιλάμε για προβολή. Όχι αστεία τώρα, δηλαδή. Όχι αστεία. Είδαμε το φως μας. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Θα τα πούμε εμείς. Φιλιά πολλά. Bye, 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 bye.